Ναι. Γεια σου ρε Γεωργίου speaking, κάνω την αρχή, χαίρετε. Γεια χαρά. Τι έγινε, πώς είσαι. Κάνεις ποδαρικό μια... Είσαι κατσικοπόδαρος, για να δούμε. Έλα ρε, μην μου λες τέτοια. Έλα, τώρα. Λέγε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα πνιγώ κιόλας, είδες, στο καλό. Λοιπόν. Καμιά μαλακή έντρες να πεις γι' αυτό. Όχι, θα με φας, θα με φας. Λέγε. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Ναι. Ξεκινάω από το βόλεϊ. Δεν μας τα λένε καλά φέτος. Το βόλεϊ είναι το σοβαρό, ναι, πήγαμε. Και, και μετά το βόλεϊ να πάμε στο σκουότς. Κάτσε, για περίμενε. Υπάρχει πολλοί κόσμος που παρακολουθεί. Ναι. Λοιπόν, βόλεϊ γυναικών, βόλεϊ ανδρών. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί στη διοίκηση και στο Μαρινάκι, γιατί τα χώσαμε βαθιά στον αρχιτέχνη και παίρνοντας εισιτήρια, Γιώργο μου, και πρέπει να γίνουν μεταγραφές, γιατί μας κέρδισε χθες και ο Παναθηναϊκός το γυναικείο βόλεϊ, έτσι. Και είχαμε φάει τρεις φάπες από τον ΠΑΟΚ και ευτυχώς το γυρίσαμε από 2-0 σε 3-2. Τελεία. Επίσης, μην διανοηθεί η κυβέρνηση και κλείσει τα γήπεδα. Έτσι, το διέψευσε βέβαια αυτός ο τραγέλαφος που λέγεται οικονόμου, ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης. Και ο Αβγενάκης δε έρχεται λέει ο Πάπας. Εδώ ο Παπάς, εκεί ο Παπάς, που είναι ο Παπάς. Ευτυχώς το πήρε πίσω. Δεν έχει πετύχει τίποτα. Μπορείς να μου πεις γιατί να δεν πούμε, κάνει να πούμε το ότι το παιχνίδι του θα γίνει κανονικά, θα γίνει κανονικά έτσι. Και στην Ιωνικό με τον ΠΑΟ. Ξέρεις τι μου έλεγε ένας Ολυμπιακός. Για πες. Ότι ο Μητσοτάκης θέλει να μην πηγαίνει κόσμος στα γήπεδα. Γι' αυτό που έγινε με τον ΠΑΟΚ, ναι. Για να δώσει τον ΠΑΟΚ, ναι. Δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις. Πολλοί λένε ότι ο Αβγενάκης έχει καλές σχέσεις με τον Μαρινάκη. Εγώ δεν θα πω το αντίθετο. Εγώ θεωρώ ότι εκτός από την κυβέρνηση έχει αποτύχει και στα υγειονομικά και στα οικονομικά. Είναι καντέμις ο άνθρωπος, ο Μητσοτάκης πάντα λέω. Γενικώς τα έχει χάσει και στον αθλητισμό. Και στην ΕΠΟ βλέπετε ότι ο Δημητρίου έπρεπε να είχε πέσει από χτες. Βλέπετε ότι και στα μέτρα τα αστυνομικά, ο Γρηγορόπουλος ήταν 6 του μηνός. Δευτέρα δηλαδή. Τι δουλειά είχε η κυβέρνηση, κάτι άλλο έχει στο νου τους. Και εμείς έχουν πληρώσει 300 ευρώ και άλλα τόσα ευρώ όπως έχουν πληρώσει οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να κλείσει, να μας αποζημιώσει η ίδια κυβέρνηση ή, εν πάση περιπτώσει, οι διοικήσεις των ομάδων, Γιώργο μου. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις ως προς αυτό. Εμείς δεν τα βρίσκουμε στον δρόμο. Εμείς πάμε και δουλεύουμε για να βγάζουμε το μεροκάματό μας και το δίνουμε στις ομάδες μας. Που θέλουμε να βλέπουμε. Λοιπόν, τελεία και σε αυτό και κλείνω με το χτεσινό άλλο τραγέλαφο εκεί πέρα, με τον Ολυμπιακό. Θα μου πεις τώρα εντάξει. Δεν μετράει αυτό. Θα περάσει ο Ολυμπιακός. Οκ, τα συμπεράσματα. Ένας εμέδο αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται. Έτσι. Τι περίμενες δηλαδή, να είμαι και Μπάουερ. Όχι. Έχει να παίξει 4 μήνες μπάλα. Απ' την άλλη θα σου γυρίσω εγώ αλλιώς. Εσύ τι περίμενες με παίχτες από το Λεβαδιακό, να μην ξεχωρίζει σαν τη μοίρα με στο γάλα προς το καλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Εγώ άλλο περίμενα να ακούσω από σένα. Δηλαδή. Χθες δεν έπαιξαν οι παλιοί παίχτες οι βασικοί. Δηλαδή, ο Ελαραμπή, ο Καμαρά. Εντάξει, αυτό καλά έκανε τώρα. Άλλο λέω, μην πετάγει. Άλλο. Εντάξει. Ο Ελαραμπή, ο Καμαρά, ο Μασούρας, ο Εμβιλά. Έτσι. Και έπαιξαν οι 4 μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι. Ναι. Όπου μόλις ξεχώρισε κάπως ήταν ο Ρόνι Λόπεθ. Ο οποίος κάπως ανεβαίνει, που εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Ξεχώρισε, τέλος πάντων. Εσείς λέγατε, όχι εσύ. Οι εφημερίδες έλεγαν το καλοκαίρι τι μεταγραφάρες κάναμε. Αυτό ισχύει. Και ειδικά για τον Ρόνι Λόπεθ, ο οποίος πόσα εκατομμύρια ευρώ λέτε έχει ρήτρα. Γιατί ο Νιακούρου. 8 εκατομμύρια. Καλά, ο Νιακούρου είναι να βάψει κανένα μαλλί. Δεν θα πάει στη βροχή. Αυτοί οι 4 έτσι, έφαγαν πια του Λεβαδιακού. Αυτό ο Κούντε. Είπατε. Στην Ομόνια. Ο Νιακούρου το έχω πει, είναι για 15 μαλλί. Εκεί είναι ο προβληματισμός. Ενώ με τους παλιούς... Ο θεματοφύλακας! Τι να πει, δεν το περίμενα. Από αυτό δεν το περίμενα. Ούτε εγώ. Και δεν πάει στο Τζολάκι. Αυτός είναι αυτού. Και εγώ δεν το περίμενα, γιατί έχει κάνει πολύ καλές ο συγκεκριμένος. Δεν το περίμενα. Εγώ θέλω να πω ότι με τους παλιούς
θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ο Σουρλής δεν πήγε ξέρεις καλά που περίμενα. Ξέρεις γιατί. Θα σου εξηγήσω εγώ πώς το αισθάνομαι. Και ο Ελαραμπή και ο Καμαρά και ο Μασούρας και ο Εμβιλά έχουν εστεμιστεί τι σημαίνει Ολυμπιακός. Ναι, είναι 4 χρόνια προπονητής. Έχουν μπει μες στο πετσί. Αυτό ξέρουνε, σου λέω. Οι άλλοι είναι της πλάκας. Οι άλλοι είναι ούτε ξέρουν που βρίσκονται. Και μετά λέμε, Γιώργο μου, γιατί δεν πάει καλά η εθνική. Όταν βλέπεις το Σουρλί που λέμε ότι είναι τέτοιο και δεν παίζει. Όταν βλέπεις τον Αποστολόπουλο που λέγαν τι παιχταράς. Όχι απλώς, τι έγινε Χιμένεθ εκεί πάμε. Τώρα άκουγα τα τελευταία νέα. Ρε γελάει και ο κόσμος ρε Γεωργίου speaking. Θα πάει ο Χιμένεθ στην εθνική. Τι να κάνει ο Χιμένεθ στην εθνική. Πες με εσύ τι θα κάνει ο Χιμένεθ στην εθνική. Ε παιδιά. Να πάω να δεις τον κύριο Μελισανίτη εδώ κάτι. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Έλα φίλε. Τι κάνεις, Νίκος Απετρόπολη, γόρι μου, τι κάνεις, καλέσαι. Καλά. Παίρνω πρώτη φορά στο σταθμό αυτό. Ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει παλιά. Ναι. Παναθηναϊκός είμαι. Να μιλήσω λίγο για το χθεσινό μάτς με τον Βόλο εντάχει. Ναι, ναι. Η ομάδα μπορούσε λίγο καλύτερα να τα καταφέρει. Τώρα το 2-1 δεν ξέρω, δίνει. Εντάξει, φαβορεί είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά δίνει πολλές ελπίδες στο Βόλο. Γιατί είναι ομάδα που παίζει καλή μπάλα και κάνει και τελικές. Ειδικά μετά το 2-1 ο Παναθηναϊκός πανικοβλήθηκε. Δηλαδή τον πίεζε πολύ ο Βόλος, είχε πιέσει ψηλά, δεν έκανε και ευκαιρίες. Μετά το 2-1 ο Παναθηναϊκός το μυαλό του ξέρεις που το είχε. Μη δεχθεί γκολ και όχι να βάλει. Μετά το 2-1, ναι, που αυτό δείχνει νοοτροπία, όχι την πρέπουσα να το πω έτσι, ναι, εντάξει, σωστά, ναι. Βέβαια και στο δεύτερο εμίχρονο, πέρα του Αλεξανδρόπουλου το κλέψιμο και τον κόλλη, η ευκαιρία του, νομίζω, του Παλάφη στο τέλος, την απόκριση του τερματοφύλακα, ναι, η οποία ήταν πολύ καλοεκτελεσμένο, αλλά δεν ήταν τόσο δυνατό όσο έπρεπε. Βέβαια ήταν όχι, μιλάμε όχι του Παλάσιου, του Βιτάλ. Του Βιτάλ, στο 88, ναι, το Βιτάλ, συγγνώμη, ναι, λάθος. Το οποίο βέβαια αν ήταν πιο δυνατό τραβηγμένο θα πήγαινε καθαρά από το δοκάρι, γιατί ήταν κοντά ακριβώς έξω από την περιοχή. Ναι. Η ομάδα τώρα θέλει, δεν ξέρω, πρέπει να βάλει γκολ στο Βόλο για να είναι σίγουρη. Γιατί αν είναι με το 0-0 δεν μπορεί να παίζει με τη φωτιά. Έτσι, για 90 λεπτά όσο χρειαστεί δηλαδή, δεν ξέρω πόσο θα πάει με τις καθυστερήσεις. Και τώρα εντάξει με τον Αετόρ που λέγανε Χατζηγιοβάνι, εντάξει έχει ο Παναθηναϊκός κάποιους παίκτες αυτούς που έχει τέλος πάντων μπορεί να τους χρησιμοποιήσει και λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω πώς τώρα. Δηλαδή ο Χατζηγιοβάνι μπορεί να ξεκινήσει η βασική κάποια στιγμή. Παρότι του λείπει η ουσία, ξέρει πολύ καλά το τόπι. Και όσον αφορά το μάτς με την ΑΕΚ την Κυριακή, εντάξει φαβόρη είναι η ΑΕΚ πιστεύω. Έτσι, έχει καλύτερη παρουσία. Κοίταξε, είδα την ΑΕΚ χθες. Ναι. Θα μου πεις ότι η Κηφισιά δεν είναι ο αντίπαλος που μπορεί να πεις ότι να τεστάρεις ποια θα είναι η ΑΕΚ την Κυριακή. Διέκρινα όμως την ΑΕΚ μία ταχύτητα παραπάνω από ό,τι μας έχει συνηθίσει. Ναι. Μετά είδα ότι άλλαζε κάποιες πάσες που δεν το έκανε. Ναι. Και γρήγορες πάσες. Ειδικά το γκολ που έβαλε ο Χατζησαφή που ξεκίνησε η μπάλα και άλλαξε τρεις-τέσσερις παίκτες πόδια τριών της άλλων παιχτών με αστραπία ταχύτητα. Αυτό η ΑΕΚ δεν μας το έχει συνηθίσει. Θα μου πεις, μα απέναντι της δεν είχε τώρα κανένα σιντερμπακ. Δεν έχει σημασία. Το εμίχρονο 0-0 ήταν έτσι. Βεβαίως. Τώρα βέβαια το μόνο που μπορεί να εκμεταλλευτεί και πρέπει να το πω εκμεταλλευτεί ο κύριος Γιωβάνοβιτς είναι ότι είναι ανοιχτό το γήπεδο μεγάλο, βολεύει Αϊτόρ και Χατζηγιοβάνι για να κάνουν επελάσεις ή κάποιον παίκτη γρήγορο που μπορεί να βάλει στα άκρα. Βολεύει όμως η Γκαρσία. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Η ΑΕΚ είναι το γήπεδο, οκ. Εντάξει, και παίξει Παναϊκό. Κάποιοι παίξει είχαν παίξει εκεί πέρα, δεν είναι τόσο άγνωστο. Αλλά ο Παναϊκός υποτίθεται ότι θα παίξει πιο αμυντικά όσο μπορεί. Έτσι, από την ΑΕΚ που είναι στην έδρα τη και θα έχει τον κόσμο τη και είναι έχει διαφορετικό τρόπο. Να ρωτήσω κάτι. Είναι η διεύθυνση εδώ στο Ήλιον που είδα από το Ιντερνετ. Ήλιον, ναι. Ήλιον. Είμαστε λίγο ξανά πιο κάτω, θα περάσει κάποιο να τα πούμε και από κοντά. Να σε καλά, Γιώργο μου, να σε καλά. Έλα, φίλε. Ναι. Εγώ είμαι κύριε Γιώργη. Καλώς στην Κρήτη. Έλα, εμπάρχει. Η κριτική, το ΤΑΒ, γιατί το λέτε ΣΥΤΑ. ΣΥ το λένε, όχι ΣΥΤΑ. Έχω ακούσει πολλούς κριτικούς, να είναι η Κρήτη. Δεν λένε Κρήτη. Κρήτη. Το ΤΣΕ λένε, το ΤΣΕ. Το ΤΣΕ, κατσικάτς. Το Τσέ, διάβασα ότι κάπου είπε ο Σεταρίδη σε ένα φίλο του ίδιο είσαι με τον Τσοτέ. Το θυμάσαι το Τσέ. Το παίξε. Ναι.
Ωραίο παιδί, ναι, ναι. Ωραίο παιδί, είσαι δημιέ. Για λέγε. Τι είδες στην Φάρα, χθες. Τι. Χθες μου είδες τον Όφη ή έβλεπε τον Ολυμπιακό. Αν έβλεπε τον Ολυμπιακό, να κλείσω. Ολυμπιακό δεν είδα γιατί έκανα εκπομπή. 5 ώρα, ναι, με αυτά. Έκανα εκπομπή, βέβαια. Είδα το βράδυ της φάσης του Ολυμπιακού, δεν είδα το μάτς. Τον Όφη δεν είδες τίποτα. Φάσης, πάλι. Δεν είδα το μάτς, αφού και ο Όφη έπαιζε την ίδια με τον Ολυμπιακό. Μα και ο Όφη έπαιζε την ίδια με τον Ολυμπιακό. Αυτό λέω, δεν πιστεύω να βλέπεις τον Ολυμπιακό. Ωραία μου την τρέλα, μα αφού έκανα εκπομπή την ίδια ώρα. Ναι ρε, ναι, ναι, το κατάλαβα. Πώς το είδες το ματάκι, για πες. Το βράδυ είδα τις φάσεις, τα γκολ και τα λοιπά. Οι φάσεις πώς σου φάνηκαν, τα μπέναντι για αυτά ήτανε. Τα πέναλτι, αμέσως το μυαλό στο πέναλτι, ρε παιδί μου, αν ήταν το πέναλτι να πούμε. Όχι ρε φίλε, για πάθη σου λέω να πούμε, εσύ πως τα δες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ήταν. Εγώ εντάξει, μην μπερδεύεις με αυτό, μην μπερδεύεις με αυτό. Ούτε εγώ μπερδεύομαι ρε γερμανικό. Εγώ απόρρισα όμως, πως έφαγε Όφη 3 γκολ. Δεν μας έχει συνηθίσει. Έφαγε μα τρως 2 πέναλτι ρε φίλε και 1 γκολ το οποίο δεν είναι. Δεν θα φας 3. Όταν τρως αυτό το, όταν ένας διαιτητής μετά από 35 μέτρα μακριά ο Λάισμαν δίνει out και αυτός σου δίνει να πούμε corner και τρως το 3ο γκολ, εκεί δεν παίζουν, το νευρικό σου σύστημα παίζει. Δηλαδή το νευρικό σου σύστημα. Και πάλι εδώ πέρα ας πούμε που ο κόσμος, τι να πω τώρα και εδώ που κάναμε την εκπομπή σου λέει αυτό το Όφη Φάς, ας πούμε κάθε μεσημέρι, δεν είναι... Πώς να σου πω, δεν βρίζουν τους διαιτητές ποτέ, δεν τους φέρονται, έχουν στηρίξει τους Έλληνες διαιτητές, αλλά αυτοί που μου φαίνεται ότι μόνο με άμα τσιβρίζει τη μάνα τους, τους αδερφές και τα κοπέλια τους καταλαβαίνουν. Όταν πηγαίνεις με τα νερά τους και λες μπράβο, μας έχει σκίσει η διαιτησία 1,5-2 χρόνια τώρα. Μιλάμε τώρα άμα μας έχει σκίσει, μας έχει σκίσει. Και δεν έχει βγάλει άχνα ο Κακομοίρης Όφης. Ρε κερατά πατημένε από 35 μέτρα. Μία φάση που τη βλέπουμε στο replay, τη δείχνει από 3 πλευρές, από τη μία φαίνεται έτσι, από την άλλη φαίνεται αλλιώς, από την άλλη αλλιώτικα. Και τρέχεις εσύ, τρέχεις τροχάδιν, να πας δώσεις corner. Δηλαδή εκεί πέρα, λες δεν υπάρχει Θεός ρε παιδί μου. Δηλαδή δε, τίποτα δεν υπάρχει να πούμε. Αγωνίζεσαι, έκανε ένα γόνα Όφη χτες. Πολύ όμορφο. Εγίνανε τα πέναντι, καλός ή κακός, τώρα πάνω στη γραμμή, έξω από τη γραμμή, πέναντι. Του τραβάει λίγο το φανελάκι, πέναντι. Πέναντι ρε φίλε, πέναντι. Για να γίνει, ήταν πολύ το φανελάκι, ναι. Δεν ήταν πολύ, ένα τσίπημα ήταν, δεν ότι το είδες. Τέλος πάντων, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι πέναντι, δεν στέκομαι στα πέναντι. Στην τελευταία φάση στέκομαι όμως ρε φίλε. Στέκομαι. Και λέω τι είναι αυτό ρε, 80-20 έπαιζε πάλι τον Όφη χθες στη διαιτησία. Κατά τη γνώμη σου, με μια πολύ καλή διαιτησία, όχι υπέρ του Όφη, με μια δίκαιη διαιτησία. Ο Όφη μπορεί να κυλήσει 2-0. Τι, εδώ πέρα. Ναι. Κατά τη γνώμη σου. Άκου να σου πω Γιώργο, φέτος ο Όφη είναι ικανός για τα πάντα. Το κατάλαβες, μπορεί να πει ο Άρης εδώ να μας δείξει 3 γκολ και να φύγει. Μπορεί να έρθει εδώ να φάει 4 και να φύγει. Το θέμα είναι άλλο. Μπορεί ναι. Στην άλλη Κυριακή να έρθει στη Ριζούπολη και να χάσει. Αυτό το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αρπάξει μια τριάρα. Αυτό το λέω τώρα και στο κάνω δώρο για τη γιορτή του. Πάσχα να πούμε. Στο κάνω δώρο για τη γιορτή σου ότι θα την πιείτε την Πορτοκαλάδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα πάμε, έλα να σου πω. Έλα. Εμείς θα πάμε καλά, ένα συναράκι θα βγάλουμε και θα είμαστε ευχαριστημένοι. Για χαρά, σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Έλα φίλε. Ναι. Έλα Γιώργη, καλησπέρα. Να κλείσω το ράδιο. Ναι. Λοιπόν, έστω και καθυστερημένα θα σε ευχηθώ καλώς ήρθες και καλωρίζικο στο νέο σταθμό. Το θυμίζω. Έστω και καθυστερημένα, δεν πειράζει. Έλα, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Κοίταξε να δεις τώρα, εντάξει. Οι Παναθηναϊκοί τι ονειρεύονται ότι θα κερδίσουν. Ονειρεύονται. Όνειρα θρυνής νυχτός βλέπω. Μα ρε Μίτσο, άκουσε κανένα να λέει ότι θα κερδίσουμε. Όχι, εντάξει. Κοίταξε να δεις. Από το μυαλό σου είναι. Ναι, εντάξει, λοιπόν, άκου να δεις. Μέσα θα παίζουν όλοι οι παιχταράδες μπροστά. Θα παίζει ο Άμπραμπατ, θα παίζει ο Αραούχο, Λιβάη Γκαρσία.
και θα παίζει και ο Τζούμπερ. Λοιπόν, κάποιος από αυτούς θα σκοράρει, δεν μπορεί να μην σκοράρει. Τι λες και εσύ, Γιώργη? Κάποιος όμως από την άμυνα θα φάει και τον γκολ. Εντάξει, κοίταξε, σε σχέση με πέρσι που είχαμε παιδική χαρά στην άμυνα πέρσι, φέτος είναι κάπως πιο καλύτερα τα πράγματα. Τι λες, συμφωνείς ή διαφωνείς? Όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί? Δεν συμφωνώ. Γιατί πέρσι, αφού πέρσι είδες, Γιώργη, η άμυνα της ΑΕΚ ήταν... Γιατί φέτος είναι. Είχε πάει 50 γκολ είχε πάει. Φέτος είναι. Εντάξει, όχι τόσο. Κάπως εγώ βλέπω ότι κάποια βελτίωση στην άμυνα φέτος. Δεν υπάρχει καμιά βελτίωση. Ε? Δεν υπάρχει καμιά βελτίωση. Δεν ξέρω, άμυνα, βελτίωση υπάρχει επιθετικά. Όχι, και αμυντικά. Σε σχέση με πέρσι που είχε φάει 50 γκολ στο πρωτάθλημα. Φέτος νομίζω υπάρχει κάποια βελτίωση, έτσι νομίζω. Αν δεν γίνει μεταγραφή στην άμυνα, μεταγραφές μάλλον, ένα χάφ, ένα συντριμπά, κάτι να γίνει, θα φτάσει πάλι τα 50 γκολ. Πέρυσι είχαμε πάρει το Δεκέμβρη, είχαμε πάρει και κάποιο Ντατσέγκο, λέει, αμυντικό. Τι ήταν αυτός, πού πήγε αυτός? Έλατε. Ξαφανίστηκε. Τι γίνεται, ρε. Μισάδα, σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Τα λέμε. Για καλά. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ακούτε? Πολύ καλά. Ναι. Σε ακούμε πολύ καλά. Α, τώρα σας ακούω από το τηλέφωνο. Χαμήλωσε το ραδιοφόνο σου, μπράβο. Ναι, δεν σας ακούω από το τηλέφωνο. Μπράβο. Έλα. Έλα. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Καταρχήν, σου πω ότι είσαι άλλος άνθρωπος από τις τελευταίες μέρες του προηγούμενου σταθμού. Είσαι ο παλιός Γεωργίου, ευχάριστος. Λοιπόν, τώρα, για να είναι πέναλτι με Άρης, εγώ. Ναι. Για να είναι πέναλτι πρέπει να ξυλώσεις τη γιακά ή μανίκι, ξέρω εγώ, φανέλα της φύσης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στα πιο ουσιαστικά, τώρα για το ποιος είναι μεγάλη ομάδα και ποιος δεν είναι που έχουμε αυτή τη διαφωνία στην Ελλάδα. Μεγάλη ομάδα, σε κάνει ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Ναι, για να πάρεις όμως κόσμο, πρέπει να έχεις μεγάλη ομάδα. Μπράβο. Και ποιος άλλος λοιπόν σε κάνει μεγάλη ομάδα? Εάν δεν έχεις μεγάλη ομάδα, δεν παίρνεις κόσμο. Σαφώς. Παραδοσιακά λοιπόν οι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα που έχουν κόσμο είναι 5. 2 στη Θεσσαλονίκη και 3 στην Αθήνα. Αυτός όμως που σε κάνει πραγματικά μεγάλη ομάδα είναι ο πρόεδρος. Ναι ή όχι? Το κάνεις 50 ράκια. Να το κάνω. Χθες πήρε ένας κύριος Παναθηναϊκός που λέει ποιος Άρης, λέει τώρα όλος ο Άρης, λέει είναι μια Κυριακή μου, ξέρω τι είπε. Και λέω, ο Παναθηναϊκός φυσικά και είναι μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Όπως είναι και ο Ολυμπιακός, όπως είναι και ο Άρης, όπως είναι και ο Πάκος και η ΑΕΚ. Με το Βαρδινογιάννη όμως ήταν μεγάλη ομάδα. Τώρα έχει ξεπέσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί? Ναι, αλλά κοίταξε, το όνομα παραμένει. Φυσικά, αυτό δεν λέει κανένας όχι. Έτσι, απλά όμως δεν μπορείς να μειώνεις τον Άρη και τον κόσμο του. Γιατί πάντα ήταν με Σκόρδα, με Ιωαννίδη, με Γράντα κτλ. Πού το θυμίζεις αυτό? Έτσι. Γιατί και εγώ θα σου απαντήσω ότι αν το πάμε, ας πούμε, βάση κερκίδας, όλη του η οπαδική ζωή, ας πούμε, είναι το φιλικό μου με την Boca Juniors. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη. Εγώ. Να είσαι καλά. Για καλά. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Είμαι ο δάσκαλος από Αρχαία Ολυμπία. Καλώς τον. Γιώργος. Λοιπόν, Γιώργο, σήμερα εμείς εδώ στην Ηλία έχουμε Χριστούγεννα, Πάσχα, ό,τι θες, 15 Αύγουστο. Ξέρεις γιατί? Για λέγε. Δουλεύει πάλι η συχνότητα. Είμαστε 5 μέρες στα σκοτάδια. Συγχαρητήρια. Ωραία. Σε ακούμε καμπάνα και χαιρόμαστε. Ωραία. Γιώργο, ο γιος μου είναι στα Γιάννενα. Έχει γεννηθεί το 79, είναι καθηγητής. Και μου ζήτησε ένα τραγούδι, γιατί το 79 είναι ένα συγκρότημα, αν το λέω καλά, Pink Floyd. Ναι. Έχει ένα τραγούδι, λέει, φοβερό, Wall. Ναι, The Wall. Αν έχει την καλοσύνη, μετά από αυτή τη χαρά που πήραμε, σήμερα εδώ στην Ηλία πανηγυρίζουμε. Έγινε. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, φίλε.
Ναι, πολύ καλά. Ναι, θέλω να σου πω για τη φάση με τον Βράνιο που λέει ο Βαρούχας ότι μπουρδουκλώθηκε. Ναι. Την είδα 50 φορές και ξέρεις τι συμπέρασμα έβγαλα. Ήταν πέμπτη πέμπτη του Ολυμπιακού. Όχι, έχει πλατυποδία ο Βράνιος. Θα ρώτησε ένα φίλο μου Ολυμπιακό, ένα φίλο μου, θα το καταλάβει μόνο όταν πω που μένει. Μένει στην Ηλιούπολη. Ο οποίος στην προσωπική του ζωή είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε πολύ ισορροπημένος, οικογενειάρχης, σοβαρότατος, με φοβερή κριτική σκέψη, ναι, με οικογένεια πάρα πολύ καλή. Ναι. Όταν όμως πεις για Ολυμπιακό, άσε, γάμματα με κεφαλαία γράμματα. Και τι μου λέει, τι μου λέει. Ναι. Εκεί λέει με τον Βράνιες, έπρεπε να δώσει πέναλτι πέντε Ολυμπιακού. Του λέω σοβαρά. Μου λέει γιατί δεν ήτανε. Είναι τρομερό αυτό, είναι τρομερό. Που σου λέω, στην προσωπική του ζωή σε όλα τα άλλα, είναι φοβερός, δεν μπορεί να καταλάβεις. Σε ευχαριστώ. Να σου πω και ένα άλλο. Ναι. Καλό που άκουσα από έναν προπονητή του NBA. Για λέγε. Γιατί ακούω και λίγο μπάσκετ, βλέπω και λίγο μπάσκετ. Λέει ότι για να καταλάβουν, λέει, το μπάσκετ πρέπει να φτιάξει ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν το έχει ξανακούσει αυτό το πράγμα. Για να καταλάβεις το, για να καταλάβεις τον μπάσκετ. Πρέπει να έχεις παίξει ποδόσφαιρο. Έφερε παράδειγμα κάποιους παίχτες που έχουν παίξει. Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο κλέβει κανονισμούς από τον μπάσκετ. Και το μπάσκετ κλέβει. Και ένα άλλο για τους Παοκλήδες που λένε ότι τους λέει δεν είμαι από τη Σαρακώστα. Πάλι δεν άκουσα. Πάλι δεν άκουσα. Τους λέμε. Τους κλέψαμε. Είμαι ΑΕΚ από τη Σάρα. Ναι, ναι. Τους λέμε. Κώστα. Ότι τους κλέψανε το πρωτάθλημα. Τους κλέψανε το πρωτάθλημα. Αυτοί μας κλέψανε το κύπελο, είμαστε πάτσι. Πάτσι και πόστα, ναι. Πάτσι και πόστα, έγινε. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Έλα, φίλε. Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνεις. Καλησπέρα, φίλε. Νίκος, Λάρισα, Παναθηναϊκός. Έλα, Νίκο. Καλά παίξαμε χθες, αλλά το φοβηθήκαμε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα... Σου είπα από το μυαλό του, αν δεν φάνε γκολ. Ναι, ναι. Δεν αξίζει τον Παναθηναϊκό τέτοιος φόβος. Άκου να σου πω κάτι. Γιώργο. Ναι, έχει. Το έχουμε πει αυτό. Πολύ καλή ομάδα. Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Είπες ότι δεν πρέπει να έχεις το μυαλό σου αυτό το πράγμα. Προηγουμένως, μίλησα για τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός. Ναι. Ακριβώς το ίδιο ισχύει για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Όπως οι παίκτες του Ολυμπιακού, αυτοί και νόοι που ήρθαν, δεν ξέρουν τι σημαίνει ο Ολυμπιακός. Έτσι και αυτοί που παίκτες του Παναθηναϊκού ξέρουν τι σημαίνει να είμαι λεωφόρος. Όχι, βέβαια. Αυτό πρέπει να το ζήσεις, Γιώργο. Ναι. Γιώργο, κάτι άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Με συγκίνησες πριν μια εβδομάδα που μίλησες για τους Pink Floyd. Πώς τους χαρακτήρισες, ψυχάκιδες. Λοιπόν, άκου, Γιώργο. 1982 ήταν ο πρώτος χειμώνας που ήμουν στην Αθήνα. Από ένα, ξέρεις τώρα, ένα παιδάκι 18 χρονών, από ένα χωριό της Θεσσαλίας, ήμουν στην Αθήνα και πεζόταν στη Φωκίωνο Συνέδριση Πατησίων, εκεί σε ένα σινεμά της Πατησίων, πεζόταν το The Wall. Ναι. Το θυμάσαι. Ναι. Το Alan Parker. Γιώργο, ήταν και εντελώς τυχαία, με μια παρέα πήγα και το είδα. Έπαθα, τι να σου πω τώρα. Σοκ. Εγώ έπαθα σοκ, ναι, πριν μερικά χρόνια στο ΆΚΑ, όταν είχε έρθει και είχε δώσει συναυλία ο Ρότζερ Γουόταρς. Εκεί έπαθα πλάκα. Ναι, αφού η κόρη μου που ήταν τότε 13-14, τρελάθηκε το κορίτσι. Τότε η κόρη μου δεν άκουγε για μουσική. Ναι. Φαντάσου εμένα, Γιώργο, εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ ροκ. Η πρώτη φορά στη ζωή μου. Και από τότε πήρα την κασέτα. Την έχω ακούσει 5.000 φορές. Λίγες είναι. Ναι. Κάτι άλλο θέλω να σου πω, μια άλλη ερώτηση, Γιώργο. Έλα. Έχεις δει την ταινία La La Land? Όχι. Λοιπόν, εσύ τώρα, μόνο εσύ μπορείς να βοηθήσεις. Εκεί παίζεται ένα ωραίο τραγούδι, Γιώργο, προς το τέλος της ταινίας, το οποίο έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να το βρω και δεν το έχω βρει. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Εγώ ακούω την εκπομπή σου, αν κάποιος ξέρει. Ξέρεις, ο ήρωας της ταινίας, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Θα ρωτήσω τον ηχολήπτη μου.
Ναι, παίζεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι από μια μπάντα, τα οποία πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι μόνο για την ταινία. Πρέπει να υπάρχει αυτή η μπάντα. Δεν έχω την ταινία και δεν ξέρω. Ναι, 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 ναι. Τέλος πάντων, αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος. Έγινε, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που, γεια σου Γιώργο. Γεια σου, έγινε, έγινε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε κάτι. Κλόπαρος. Όταν λέμε κλόπαρος, το εννοούμε. Όχι για αυτό που κάνει στη Λίβερπουλ ή επειδή είναι καλός προπονητής. Όχι, 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 όχι. Για κάτι άλλο. Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Ρώτησαν τον Σαλάχ, οι δημοσιογράφοι, για την 7η θέση που πήρε στο δημοψήφισμα για τη χρυσή μπάλα. Και ο Σαλάχ έβαλε τα γέλια και λέει: δεν σχολιάζω. Καπάκινο τι δίκαιο κλόπαρος. Και του λέμε: τι έχετε να πείτε ο Σαλάχ, 7ος κτλ. Και τι απαντάει εδώ ο Γερμαναράς. Τρομερό πράγμα. Λέει: δεν μάγκες στους δημοσιογράφους. Γιατί ρωτάτε εμένα. Εσείς δεν ψηφίσετε ποιος θα βγει ο καλύτερος. Εγώ ψηφίζω. Εσείς ψηφίζετε. Δεν ψηφίζουν τεχνικοί που ξέρουν μπάλα. Ψηφίζετε εσείς δημοσιογράφοι που είστε άσχετοι με την μπάλα. Οι 12 πρώτοι που ψηφίστηκαν για τη χρυσή μπάλα. Νούμερο 1, ο Μέση. Αυτό το ξέρουμε. Νούμερο 2, ο Λεβαντόφσκι. 3, ο Ζορζίνιο. Εδώ λέμε η Μάρτον. 4, ο Μπενζεμά. 5, ο Καντέ. Βάλανε το Ζορζίνιο πάνω από το Καντέ. 6, ο Ρονάλντο. 7, ο Σαλάχ. 8, ο Ντεμπρούιν. Και συνεχίζουμε να πάμε γρήγορα στον ακροατή, μην περιμένει. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλώς τον Απολέμον. Εγώ νομίζω, Γιώργο, ότι μετά το 2-0 ο Γιωβάνο Κτέι που γύρισε την ομάδα πίσω. Κάλμα, κάλμα, πονέ το Μαουρίτσιο. Τι κάλμα, ρε. Και εδώ δικαίωμα στο πόλο να μα κάνει τον γκολ. Τι λέτε, ρε, Γιώργο. Κοίταξε, ο ίδιος ο Γιωβάνο, που είπε μετά το παιχνίδι, γιατί τον άκουσα, να λέει ότι φοβηθήκαμε μην δεχτούμε γκολ. Μα δίνει δικαίωμα για την ομάδα που ξέρουν τεχνική ομάδα ο Πόρο. Δίνει το δικαίωμα να παίξει μπάλα. Πάτη να έχει το 2-0 σκοτώσει έτσι. Τι να πείτε. Να ξαναγεννηθεί. Ορμάτε. Έτσι πάει. Τι να πει να κάνει το παιχνίδι και να γυρίσει πίσω. Δεν ξέρει να πάει τον γκολ. Το είπαμε και προηγουμένως. Εδώ δείχνει το μεγαλείο του παίχτη για την ομάδα του όταν πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα. Τι μεγαλείο να έχει μέσα του τώρα ο κάθε παίκτης του Παναθηναϊκού. Ξέρει τι είναι. Ο Γιωβάνοβιτς γύρισε πίσω, ρε Γιώργο. Κάλμα του έλεγε, κάλμα, τι κάλμα. Δεν το άκουσες. Τι κάλμα. Όσο για τον Άννα Γιώργο τον Κούγια που πήρε από εδώ τηλέφωνο, δεν το βλέπω να περνάει στα παρέτα την ομάδα. Αν πάει στα παρέτα, τον Ρεβατιάκο με τίποτα. Και δεν πάει να λέει, πάει να βγάζει όπως είπαμε ανακοινώσει στο τέλος ή στα ημίχρονα. Ρε τι έπαθε πάλι. Και ο Ολυμπιακός δεν του χαρίσει και τον κέρδισε. Πώς θα περάσει το Ρεβαδιακό που ένα μισό να πάνε στα παράτα. Ας το μάθει το Ρεβαδιακό που την είδα χθες. Πάλι κλάματα θα έχουμε. Γιώργο. Έλα. Έχει καιρό να βάλεις αυτή τη μεγάλη φωνά, το Τζόνι Κας. Ξιαρχοτοφωνή να δει. Εγώ δεν ξέρω βέβαια αγγλικά. Αλλά αυτή η φωνή του με τρελαίνει. Είναι μια ξιαρχοτοφωνή. Ναι, 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 ναι. Έχει καιρό να το βάλει. Αν δεν σε παρακαλώ, πάρε να τον νικάσει. Μπορώ να σου χαλάσω κάτι, ρε. Γίνεται. Α, του τα λέει. Για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε. Τόσο καιρό ότι η ΑΕΚ στα χαφ δεν έχει παίκτη να βγάλει την κάθε την πάσα. Κι όμως χθες εγώ είδα ένα παίκτη ο οποίος και κάθε τη βγάζει και διαγώνια και έξινε μπαλιές. Ποιος? Ο Γεύτης. Αυτό είδα εγώ. Διαξυπιστικές πάσες. Έχει την ικανότητα να το κάνει. Και όπως έλεγα, είναι απαράδεκτο να μην παίζει ο Άμραμπατ βασική δεκάδα. Έτσι θα πω και τώρα, όπως τον είδα χθες ο Γεύτης, να μην παίζει τη βασική δεκάδα ο Γεύτης. Κύριε Γιαννίκη, τι λες? Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Έλα, Σαουσέσκο από Βουκουρέστη, τι γίνεται? Καλώς τον. Τι γίνεται? Τρία σχολιάκια γρήγορα, έτσι, τρεις πινελιές. Πάμε.
για τον Παναθηναϊκό εχθές και στο πρωτάθλημα, θα τα πω έτσι περιληπτικά. Χαίρομαι που βλέπω ότι άφησε αυτή τη λακαμία με το 4-2-4 που έπαιζε εκεί και το γύρισε σε 4-3-3. Πιστεύω ότι ο Μακέντα ταιριάζει πιο πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα παρά τον Καρλίτος. Ο Καρλίτος, ναι, μεν είναι παίκτης, παικταράς, τεχνική κατάρτιση. Ξέρει καλύτερη μπάλα του Μακέντα. Αλλά, ναι, αλλά ο Μακέντα είναι τον αισθάνεται καλύτερο αντίπαλος. Ναι, και είναι για κλειστές άμυνες, για δύσκολο ποδόσφαιρο, έτσι όπως παίζεται στην Ελλάδα. Είδες, ο Καρλίτος με κλειστές άμυνες και δεξιά-αριστερά δεν μπορεί το παιδί. Είναι να παίζει με εύκολους αντιπάλους ή πρωταθλήματα όπως, ξέρω εγώ, Ολλανδίες, Τουρκία, με ανοιχτά όλα. Μετά ένα δεύτερο πολύ άσχημα εδώ που το συζητούσα και με ένα φίλο μου Έλληνα που κοιτούσαμε, ντροπή αυτά που έγιναν με το ΠΑΟΚ. Εντάξει, επεισόδια έχουν γίνει και θα ξαναγίνουν. Πιστεύω ότι εμέσως πλην σαφώς ο Σαββίδης θα γίνει ένας Αλαφούζος 2, δηλαδή θα τον κρατάει τον ΠΑΟΚ απλά να υπάρχει. Okay, πιστεύω ότι δεν θα φύγει, αλλά πλέον και επειδή τάχθηκε παλιά με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε εκεί κάτι μπαρούφες ότι ο Τσίπρας είναι ο νέος Πούτιν και κάτι άλλες μπαρούφες, βλέπει ότι για να πάρει, δύο-τρία χρόνια παίρνεις πρωταθλήματα, παίρνεις και κάτι κύπελα, αλλά για να γίνεις υπερδύναμη και να πας πολλά χρόνια, πρέπει να ξοδέψει πολύ πράγμα. Και γι' αυτό μια ζωή οι αθηναϊκές ομάδες θα έχουν αυτή τη δυναμική, όπως ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ούτω καθεξής. Για τον Παναθηναϊκό πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει μεγάλη ομάδα για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Πιστεύω ότι πλέον θα είναι μια αλλαγή στο DNA της ομάδας. Θα είμαστε μια ομάδα του UEFA. Και κάτι άλλο, μπορώ να κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με τον κορονοϊό, έτσι ένα γενικό ή... Γρήγορα. Το νούμερο ένα πρόβλημα, είναι, και επειδή μιλάω εδώ και σε εταιρείες που έχω δουλέψει με τη τεχνολογία, το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η παραπληροφόρηση. Και ένα καλό έχει κάνει ο κορονοϊός σε σχέση με την τεχνολογία και την παραπληροφόρηση. Πλέον το Facebook δεν θα είναι έτσι ελεύθερο όπως ήταν μέχρι τώρα. Βλέπεις ότι πλέον αρχίζουν και βάζουν κόφτες, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος λίγο πλέον τα κοιτάει όλα αυτά, δεν το αφήνει εντελώς ελεύθερο, fake news, διάφορα fake news και τέτοια. Και θα είναι μια νέα αρχή να μπλοκάρονται κάποια πράγματα έτσι ώστε να αποτρέπονται. Εγώ να πω κάτι άλλο. Το μεγάλο καλό που έχει κάνει ο κορονοϊός, ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Ξεβράκωσε πολλούς μαλάκες Έλληνες. Καλά, αυτό έχει γίνει και εδώ. Κοίτα, ποιος το είχε πει, ο Άινστάιν? Για Ελλάδα μιλάμε, γι' αυτό. Μιλάμε για Ρουμανία, θα έλεγα Ρουμάνους. Α, για εγώ, δηλαδή, για Ελλάδα. Έγινε ξεβράκωμα πολλών. Κοίταξε, με την κοινωνική απαξίωση και γενικά με τη φτώχεια και όλα αυτά, πέφτει και το επίπεδο. Πλέον το έχεις πει και εσύ. Ξέρεις πόσα παιδιά και πόσοι άνθρωποι αμόρφωτοι υπάρχουν και χωρίς εκπαίδευση. Όχι αμόρφωτοι. Θα πω κάτι, το είχα πει παλιά. Ξέρεις ποιο είναι το ποσοστό του αναλφάβητου στην Ελλάδα? Αυτό ήθελα. Όχι αμόρφωτο. Άμα σου πω θα πάθεις πλάκα. Ναι. 20%! Δεν ξέρω, ναι. 20% είναι οι αναλφάβητοι στην Ελλάδα. Είναι τρομερό το ποσοστό. Θες να σου πω κι εγώ ένα άλλο στατιστικό που το έχω δει και να το κλείσω. Ξέρεις ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων και εδώ, Βαλκάνια και όλα αυτά, δεν λέω ότι εμείς εδώ είμαστε καλύτεροι, τέλος πάντων αυτά τα Βαλκάνια και εδώ, ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που πιστεύουν τα social media, ότι πιστεύουν τις λακαμίες που γράφει ο κάθε αούγανος στο Facebook και στο, δεν ξέρω εγώ, σε τίποτα εφημερίδες, εσπρέσο και τέτοια, και τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Και είναι τραγικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Αυγολέμονε, για άκου λίγο Τζονικά, στέγες το φες. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστας. Κώστας από...
ΑΕΚΤΖΙΣ, ΑΕΚΤΖΙΣ. Έλα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για τα καραγκιοζηλίκια του Αβγενάκη. Και πρόσεξε, δεν θέλω να μου πεις για αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει, για αυτά που κρύβονται από πίσω θέλω να μου πεις. Άκου να σου πω τώρα, το τελευταίο που έγινε και που το ισχυρίζονται οι ΑΕΚΤΖΙΣ, εγώ δεν λέω ότι είμαι έτσι, θα σου πω τι ισχυρίζονται οι ΑΕΚΤΖΙΣ. Ναι. Αναβάλανε λίγο το μάτς, όχι για τον Πάπα της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, αλλά γιατί την Τρίτη ο Μητσοτάκης ανακοίνωνε τέρμα ο κόσμος στα γήπεδα. Εντάξει. Να γίνει και κλεισμένο το θυρών χωρίς κόσμο. Α, μπράβο. Αυτό ισχυρίζονται οι ΑΕΚΤΖΙΣ. Ναι. Εγώ σε ρωτώ ποιος είναι ο λόγος που έγινε. Ναι, όχι, τελικά θα έχει κόσμο. Θα έχει κόσμο και θα γίνει και Κυριακή από ό,τι λένε. Ναι, 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 Κυριακή. Έτσι. Η ερώτηση είναι γιατί έγινε. Δεν ξέρω. Τη Δευτέρα υπήρχε σύσκεψη της αστυνομίας. Δεν τέθηκε κανένα θέμα. Πώς ξαφνικά την Τετάρτη ξέρανε τόσο καιρό ότι έρχεται ο ότι θα είναι αυτό με τον Γρηγορόπουλο, ότι θα έρθει ο Πάπας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τη Δευτέρα τα ξέρα, είναι η αστυνομία, έκανε σύσκεψη και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τι άλλαξε την Τετάρτη? Ρώτα τον Πρωθυπουργό. Να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό. Εγώ θα πω το εξής. Όλη αυτή η κατάσταση την εβλέπεις νορμάλ στην ΑΕΚ? Τι εννοώ με αυτό? Α, μπράβο. Για πες τι εννοείς. Από την αρχή της περίοδου μιλάμε, πέφτει τρελό κυνήγι. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση που δεν μιλάει η ΑΕΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και με τρελαίνει. Δεν μιλάμε. Μα αν μιλήσει η ΑΕΚ, θα πάθει ότι έχει πάθει ο Σαββίδης. Θα πάθει ότι έχει πάθει ο Σαββίδης. Δεν καταλαβαίνεις. Και δεν μου λες, θέλω να μου πεις και το εξής. Επειδή ακούω πολλούς... Α, και κάτι άλλο, παρένθεση εδώ, επειδή είπες πριν για το Γεύτιτς. Θυμάσαι, ναι, πριν κάποιο που σου έλεγα, τότε που έλεγε ότι η ΑΕΚ θέλει δύο χαπ. Σου λέω έχει ένα χαπ. Δεν έπαιζε και δεν το δείξα. Ακριβώς. Είναι πολύ καλός παίκτης. Όπως και θα συμφωνήσω απόλυτα και σε αυτό που λες με τον Άμπραμπατ, ότι από εκεί πρέπει να ξεκινάει η εντεκάδα. Λοιπόν, ακούω πάρα πολύ καιρό τώρα τους Παναθηναϊκούς. Έχουν αναρωτηθεί αν υπάρχει καμία σχέση με το Μαρινάκι του Αλαφούζου με τον Μαρινάκι. Μα τώρα εσύ το λες αυτό. Εδώ βγαίνουν πολλοί Παναθηναϊκοί και λένε ότι έτσι και έτσι υπάρχει μια σχέση. Το όχι, αν το δέχονται αυτό, γιατί έτσι όπως πάει, τον εβλέπω τον Παναθηναϊκό που εμένα με συμφέρει. Αλλά δεν το θέλω κάτι τέτοιο. Τον εβλέπω τον Παναθηναϊκό να γίνει ο Άρης της Αθήνας. Έτσι όπως πάει. Αυτά. Έγινε, φίλε. Συμφωνώ πολύ. Για καλά. Έλα. Έλα, ρε Γιώργη. Καλώς τον. Φιλαράκι, προηγουμένως τώρα που μίλαγες, και ποιος σου είπε ότι δεχόμαστε εμείς? Και εγώ έχω βγει και εκατοντάδες κόσμος. Τι το είπα, δεν το είπα. Ποιος, δηλαδή είναι κανένας να εγκρίνει και να γουστάρει αυτή τη σχέση? Εγώ ήμουν εκείνος πρώτος, φώναζα και του βάλα χέρι χοντρό του Αλαφούζου, τι να φτάρε, τι να φτάρε. Και είχα πει τότε, αδερφέ μου, προηγουμένως έτσι λοιπόν που μίλαγες, ότι τον πατέρα γι' αυτό τον παραδεχόμουν. Γιατί ενώ ήταν κολλητάρι από μικρός με το Μαρινάκι, όταν ανέλαβε την προεδρία του Παναθηναϊκού, τέλος οι σχέσεις. Διακόπτονται οι σχέσεις. Και τι θα να κάνουμε τώρα, ρε φιλαράκι, για πες μου. Δηλαδή τι να κάνουμε εμείς? Λοιπόν, Γιώργο, άμα ξέρει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος τι σχήμα έχει η μπάλα, εμένα να με φτύσεις. Ούτε ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται. Καλά, δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις τι εννοούσα. Πες μου. Όχι, δεν σου λέω. Καλά, μην εννοείς. Και μετά μου γράψει τον Πονηρό και τον Έξυπνο. Λοιπόν, Γιώργο, δεν γίνεται τώρα. Έλα. Με ακούς? Τώρα ναι. 8.000 αστυνομικούς έχει το αντισυπλοκανοπέδιο. Πώς είσαι, ρε Πάπα της Ρώμης, θα να σε φυλάξουνε? Ποιος να φύρε να σε κυνηγήσει, να σε... Ποιος ασχολείται? Μπέρδεμα και βρίσιμο
που η Αθήνα μου πάλι μένα θα κλείσει για τον οποιοδήποτε πάπα της Ρώμης. Και ειδικά για αυτόν, ναι. Πόσο αστυνομικού θες, ρε Μητσοτάκη, για να φυλάξει τον πάπα? Σιγά, ρε, χέστη και φορά να σαλώνει, ρε. Γιώργο, θα σου πω δύο κουβέντες. Την πρώτη μαλακία στον Παναθηναϊκό, σαν προπονητής ο Γιωβάνοβιτς, την έκανε χθες για μένα. Πας λοιπόν αλλάζεις τον τερματοφύλακα της ομάδος, για το λόγο τον οποίο ποιο. Για ποιο λόγο έβαλε το Διούδη, τι να ξεσκουριάζει και να... Αφού δεν παίζει ο Διούδης. Όχι, δεν με έτσι. Δεν με έτσι. Πρέπει να δείξει ότι, κύριε μου, δεν σε έβαλα στην Αθαλήνη. Σε έχω προς το παρόν. Δεν σε έβαλα στην Αθαλήνη και έφαγα μια φάβα, μια φόλα. Έτσι, γιατί Σοκράτη Διούδη, ο Παναθηναϊκός, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, είναι για μία ή δύο το πολύ μεγάλες αποκρούσεις. Και ειδικά με αυτές τις ομάδες. Εντάξει, εκεί σε θέλω. Σε θέλω για μία απόκρουση. Έγινε ένα σούτ της πλάκας, ένα πλασάλισμα, ενώ στο προηγούμενο, αν θυμάσαι Γιώργο, ο Μπρινιόλι με τον Πανετολικό, έγινε το σούτ της, όχι της αγωνιστικής, του έτους. Έγινε το σούτ του έτους, της χρονιάς. Και κάνει την απόκρουση της χρονιάς. Μου θύμισε το Γιασίν, τον Μπάντς, τον Ιρίμπαρ, μου θύμισε. Ε, βέβαια, μία φάση θα σου κάνει ο Πανετολικός. Και εκεί σε θέλω να πας να μου βάλεις πλάτη. Δεν γίνεται, ρε Γιώργο, να τρώω γκολ γιατί πρέπει ο Διούδης να ξεσκουριάσει. Άστον στον πάγκο εκεί και προχωρά. Συνεχίζεις με τον Πριόλι, θα ήτανε 2-0. Αν δεν καθάρισες τον Βόλο τώρα, κύριε Γιωβάνοβιτς, να δω πώς θα καθαρίσεις. Γιώργο, τα λέμε. Γεια χαρά. Ήδη τη ΣΑΕΚ με την Κηφισιά θα μπαμίσατε ένα νεγράκι που έχει Κηφισιά. Το όνομά του, Ντετέι. Για να αναφέρουμε σε αυτόν. Διότι εμείς το μεγαλώσαμε κάτω στα μετάλλωνα, στο Ρουφ. Έπαιζε στο Ρουφ. Πώς χάθηκε αυτός ο παίκτης από το Ρουφ και το βούτυξε η Κηφισιά, δεν ξέρει κανένας. Έχει αστήρευτες δυνάμεις, είναι πολύ πληθωρικός και λόγω πληθωρικότητας δεν κοντρολάει τον εαυτό του. Πιστεύω ότι με δουλειά μπορεί να ανέβει ψηλά αυτό το παιδί. Έλα Γιώργο Ρονάλντο. Καλώς τον. Έλα, δεν το συζητάμε, το κοντρολάρισμα είναι βασικό για ένα παίκτη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, σε πήρα τώρα με αφορμή, μιλάγες εκεί για τις μπάλες πάλι. Ναι. Τι, τώρα θέλουν να το δώσουν, λέει, το 20 του Λεβαντόσκι, ε. Να κάνουμε πισωγύρισμα. Θέλουν να δώσουν το προηγούμενο του 20, ναι, ναι, που δεν παίξανε. Ναι, ναι. Κάνουν ό,τι μοιρασιές θέλουν, δεν είναι. Όχι, άμα είναι έτσι, να δώσει και στο Φλικ τη χρυσή μπάλα του προπονητή. Να μην τη δώσει στον Κλοπ. Όλα, να πάρει μπάλα και κάτω. Εκείνη τη χρονιά ο Φλικ είχε πάρει πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League, τα έχει πάρει, διεπιδοτικό, τα έχει πάρει όλα. Η ομάδα είχε σαρώσει, έριχνε οχτάρες. Αυτό λέω. Έτσι δεν έπρεπε να πάρουν βραβείο η Μπάγκερ, ολόκληρο όπως πήρε η Τσέλσι. Εντάξει, σου λέω, έχουν γίνει τώρα, φοράνε κράνη για τα αυγά, δεν είναι θέμα. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Τώρα αυτό που είπε για τον Κλοπ, η δήλωση αυτή που είπε ο Κλοπ, να ψηφίζουν που λες οι προπονητές. Όχι, τους είπε, όχι, δεν απέτυχε να ψηφίσουν προπονητές. Λέει, δεν ψηφίζουν οι τεχνικοί προπονητές που ξέρουν μπάλα. Ψηφίζετε εσείς οι δημοσιογράφοι που δεν ξέρετε μπάλα. Μεγάλη ατάκα αυτή, δε. Σίγουρα, ατάκα, εντάξει, 180 δημοσιογράφοι ψηφίζουν εδώ μεταξύ. Ναι, όμως και οι προπονητές στους δικούς τους θα βγάζανε. Ναι, ρε, το παρασκήνιο το ξέρω από πίσω. Δηλαδή θα γινόταν πάλι παρασκήνιο, γιατί θα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά τους πάλι. Για μένα το πιο δίκαιο είναι να ψηφίζουν οι παίχτες και πάλι θα υπάρξει θέμα. Αλλά το πιο δίκαιο για μένα θα ήταν να ψηφίζαν οι παίχτες. Μάλιστα. Για μένα. Έτσι. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα. Τι να σου πω, έτσι το έχουν κάνει, έτσι το ψηφίζουν. Είδες χθες Λίβερπουλ. Εντάξει, πολλά με λίγα το Εβερτον. Όχι, ήταν και καλή στο πρώτο μήχρονο, παιδί μου. Είναι φορμαρισμένη τώρα. Η Λίβερπουλ τρέχει με πολλά όσα λάθη. Τέλος είναι φορμαρισμένη. Ενώ η Τσέλσι δεν ήταν έτσι. Η Τσέλσι πέφερε χθες από την Γουότφορντ.
Υπέφερα του Γουότφορντ. Η Τσέλσι παίζει λίγο πιο. Δεν, πάει για, δεν παίζει τόσο, τόσο ανοιχτά επιθετικά. Παίζει όλες τις γραμμές η Τσέλσι. Γι' αυτό απλώνει το παιχνίδι της. Ενώ η Λίβερπουλ πάει πολύ πάνω στο τέρμα. Πάει πολύ, ανεβαίνει πολύ. Τώρα που το θυμήθηκα. Και θα σου πω και κάτι για τις καλές ομάδες. Μετά, να πω πρώτα αυτό που είδαμε όλοι χθες σχετικά με το φύλαθρο στις συζητήσεις που έπαθα να κοπεί. Αυτό ήταν τρομερό. Το οποίο είχαν πάρει παίκτη και των δύο ομάδων, και της Watford και της Chelsea, και λένε δεν συνεχίζουμε. Ο διαιτητής το ίδιο, πήγαν σε αποδυτήρια. Και όταν έριξε μετά τους γιατρούς να τρέχουν με τον απειγνωτή στην εξέδρα, ήταν πολύ συγκινητικό επίπεδο. Πολύ εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Και ξανάρχεται πάλι εδώ, στο φως, ξανάρχεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει γήπεδο χωρίς απειγνωτές. Και όταν λέω γήπεδο, όχι αλφαθνικής. Ένα τεχνικό ρε παιδί μου. Βέβαια, γιατί εντάξει είναι μέρος που υπάρχει πολύ ένταση. Η κερκίδα έχει πολύ ένταση. Είναι μέρος, καλό είναι να υπάρχει αυτό που λες. Αυτό που λες είναι, είναι καλό να υπάρχει στα γήπεδα, γιατί υπάρχει, και υπάρχει πολύ ένταση στα γήπεδα. Για πάμε, και τι θα πεις. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει θέμα, δεν το συζητάμε, να τον πιάσει εκεί την ώρα του αγώνα. Χτες μιλάγατε με ένα φίλο που είναι Manchester. Ναι. Και σου λέγει ότι μπορεί να του αρέσει ο Μέση, αλλά δεν ήθελε για την μπάλα. Για αυτό είναι καλός, είναι ωραίος. Λέω ωραία ποδοσφαιρικά, μπράβο του. Σε όλα αυτά που λέγατε λοιπόν περί καλής ομάδας και προπονητές και πώς παίζουν οι προπονητές, κοίταξε να δεις, ένα βασικό στοιχείο που έχουν οι καλές ομάδες είναι ο εσωτερικός ανταγωνισμός, Γιώργο. Μια ομάδα είναι καλή όταν έχει εσωτερικό ανταγωνισμό. Δηλαδή είμαι εγώ προπονητής και στη θέση του center for έχω τρεις παίκτες που μάχονται για το ποιος θα παίξει center for. Ναι. Αυτό είναι καλό momentum να έχει μια ομάδα. Όταν τώρα στη θέση π.χ. του center for, για πολλούς διαφόρους λόγους, είτε οικονομικούς, είτε γιατί έτσι έχει πέρθει η κατάσταση στην ομάδα, είναι π.χ. ένα center for ο οποίος δεν μπορώ να τον κουνήσω, δεν έχω άλλον, ή μακάρι να μου παίξει αυτός, τότε αρχίζει και χαλάει η μανέστρα. Η μανέστρα. Έτσι εγώ. Πρέπει να είναι, βλέπουμε ότι όλες οι καλές ομάδες έχουν ανταγωνισμό. Βλέπεις τι γίνεται στη Λίβερπουλ με τη θέση του Ρόμπερτσον. Με τη θέση όλων των άλλων. Δηλαδή, όποιος δεν είναι φορμασμένος, παίζει άλλος. Το ίδιο στην Τζέλσι. Δεν είναι καλά ο Βέρνερ, παίζει ο Ζιγιές. Το βλέπεις εδώ γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Γι' αυτό το λόγο. Βλέπεις ότι έχουν έναν εσωτερικό ανταγωνισμό. Ο Τικίνιο ή ο Έτσι, ο Έτσι ή ο Γιουβέτσι. Οι άλλοι δεν το έχουν αυτό. Ο Μπίσεσβαρ παίζει, ας πούμε, μέσα. Δεν τρέχει μία. Στον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ το ίδιο. Ξέρω εγώ. Μπαίνει ο Μαουρίτσιο μέσα, λες και είναι, ας πούμε, δεν παίζει. Μακάρι να παίξει ο Μαουρίτσιο. Αυτό δεν είναι καλό κλίμα. Το θέμα είναι να πλακωνόντουσαν στις φάπες ποιος θα παίζει αμυντικό χαφ. Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Τότε η ομάδα θα πιάνε καλό ρυθμό και καλή απόδοση. Γιώργο μου, θα τα πούμε. Σ' ακούω εδώ. Για χαρά, για χαρά. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αλέξανδρος, μεταμόρφωση αγκτής. Τι γίνεται? Καλά, πρώτη φορά τηλεφωνώ. Ναι. Μικρός είμαι. Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Ωραία, ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έχει πάψει να αποτελεί δεξαμενή ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, δεν είναι μόνο ένας. Ναι, σίγουρα. Πρώτον, όλα ξεκινάμε από τις ακαδημίες. Που εκεί οι ομάδες τις ακαδημίες τις διατηρούν όχι για να βγάλουν παίχτες, μιλάω για ερασιτεχνικές ομάδες, όχι για επαγγελματικές. Ναι, ναι. Οι ερασιτεχνικές ομάδες διατηρούν τις ακαδημίες όχι για να βγάλουν παίχτες, αλλά για να βγάζουν λεφτά, να βγάζουν τα έξοδα. Αυτό. Να πληρώνει ο κάθε πατέρας 25-30 ευρώ το μήνα, να έχουν 200 παιδιά. Εγώ ρωτάω, πόσα χρόνια έχει να βγει παίκτης από ερασιτεχνική ομάδα? Κάποτε, πώς δεν είχαν να βγει? Να πάνε με το Δελικάρι, να πάνε με το Δωμάσιο, ποιο να πρωτοπάρει τώρα, τον Καψί. Όλοι ήταν από ερασιτεχνικά σωματεία. Τώρα αυτό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Επίσης θα ήθελα και κάτι άλλο να πω για την ΑΕΚ. Πώς το κρίνετε αυτό με τον Τζούμπερ, ας πούμε, ότι είναι ντεφορμάρισμα? Δεν ξέρω.
ναι. ότι έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, ναι, είναι υπαρκτό. Ναι, αλλά είναι τωρινό. Ναι. Ο Τσούπερ όμως είναι εδώ και ένα μήνα περίπου έτσι. Ναι. Για να δούμε. Πάντως ο Άμραμπατ είναι ο πιο φορμαρισμένος από ό,τι φαίνεται. Κάνει τη διαφορά. Ρε παιδί μου, έχει ένα χαρακτηριστικό ότι συμμετέχει σε όλες τις φάσεις. Ναι. Δίνει ζωή, είναι πνεύμονας. Είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα. Αυτός δίνει τον αέρα. Είναι τρόμπα, είναι τρόμπα, είναι τρόμπα. Ναι, είναι, μπαίνει κάθετα, είναι μπουκαλός. Ναι, είναι τρόμπα σε ενέργεια. Ναι, ναι. Θα ήθελα και ένα τραγούδι να ζητήσω αν γίνεται. Για λέγει. Το Sultans of Swing, Dire Straits. Μάλιστα. Με κιθαρίσα και τραγουδιστή Mark Knopfler. Έγινε, ρε. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ, κι εγώ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Εγώ. Εσύ. Καλησπέρα, Γιώργο, ραδιοπειρατής. Ακαδημία Πλάτωνος. Τι κάνουμε. με μονόκλο. Που στο λένε Νταγιάν. Με Νταγιάν στο μάτι. Όχι. Όχι. Ραδιοπειρατής. Για λέγε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να... καλησπέρα σε εσένα, σου είπα. Ναι, μωρέ, εντάξει. Στέλνω την καλησπέρα μου στον Αυγολέμονο. Στον? Στον Αυγολέμονο. Στον Αυγολέμονο. Ναι, στον Bill by Taxi, στον κύριο καθηγητή και στον αγαπημένο φίλο... ...ο Ρονάλτο. Παναθηναϊκός εγώ, πικραμένος. Γιατί ξέρεις εσύ κανένα παραδυναϊκό χαρούμενο. Αυτό είναι καλό. Όχι, αλλά ξέρω και εγώ μήπως μπορέσουμε και γελάσανε και τα χείλη μας λίγο, ρε Γιώργο. Με αυτά που γίνονται, με αυτόν τον περίεργο πρόεδρο που έχουμε, να πούμε τον άσχετο. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Σε παρακολουθώ. Σωστός. Τα υπόλοιπα είναι περίτα. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι το κορίτσι σου. Την αγάπη μου πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιώργο μου, να είσαι καλά. Έλα. Έλα. Πάμε. Έλα, εθνικάρας εδώ. Εθνικός Πειραιά. Εθνικάρα. Και όταν λες... Δεν έχω σταματήσει ποτέ να σε ακούω. Δεν έχω σταματήσει... Άκουσε με. Όταν λέμε εθνικός, είναι σαν να λέμε και διηγώντας τον Ακλές. Ναι, 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 έτσι όπως είναι. Αλλά έχω δει και καλές εποχές του εθνικού. Γι' αυτό λέμε, γι' αυτό λέμε, ρε παιδί μου. Έχω δει Καραΐσκο, Πίτα, Ιλούγκα, Ιωακιμίδη στα χαφ. Πω, τι να λέμε τώρα. Και πόσοι ακόμα. Και πόσοι ακόμα. Τώρα βάζεις το χέρι στη τσέπη και πιάνεις το παπούτσι. Πώς το κατάλαβες. Έτσι είναι. Τώρα η Εθνικός Πειραιά λέγεται αλλιώς Τσιγκάνος. Είπανε, λέει, θα δώσουν μια έκταση εδώ στο νεκροταφείο απέναντι. Για να δούμε μήπως κάνουμε γήπεδο. Αυτή η ομάδα πάντα με το πρόβλημα του γηπέδου να περιφέρεται. Μία στο αεροδρόμιο, στο ελληνικό. Μία... Κανένα δεν τη σέβεται. Κανένα δεν τη σέβεται. Λοιπόν, Μπενζεμά, παιχτάρα. Βεβαίως. Παίζει έξω από την περιοχή, μπαίνει μέσα, το κολλάει. Ρονάλντο βέβαια βγάζει το καπέλο. Καντέ, καλός. Μέση, όχι, Μαραντόνα. Μάλιστα. Από Ιταλία, Ίντερ. Από Αγγλία, Τσέλσι. Αυτή είμαι εγώ, ό,τι είναι μπλε. Ό,τι είναι μπλε, Ναι, ναι, ό,τι είναι μπλε. Δηλαδή, Εθνικάρα, Απολλωνάρα. Ναι, αμέ, γιατί ο Απόλλωνας, ναι, ήταν φίλος μου τέτοιος, ο Γιώργος, ο... Πώς το λέγανε, που πέθανε, σεντερμπακ. Ο Τσιβόγλου. Ο Γιώργος ο Τσιβόγλου. Ο Γιώργος ο Τσιβόγλου, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, είχε πάει στη Λέρο, είχε κάνει εκεί μια ακαδημία ποδοσφαίρου, να πούμε ότι είχε παντρευτεί μια... Τη Μαρία. Στάρ Ελλάς. Ναι, τη Μαρία, είχαν ένα παιδί, τον Νικολάκη. Με ένα μια εκπάλγου ομορφιάς γυναίκα. Ναι, αλλά ναι, και ναι, πολύ ναι, ωραίο ναι, παιδί ο Γιώργος. Τους ξέρω. Τους ξέρω. Αφού λέει Γιώργο, είχα μαγαζί κάτω στη Γούναρη, στον Πειραιά. Ναι. Από εκεί τους ήξερα. Χαιρετίσματα έχεις από τη γυναίκα μου. Επίσης, την ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές, Γιώργο. Επίσης να τις πεις, επίσης. Λέγε τίποτα για τον εθνικό. Τι να πω, ρε, το εθνικό, τι να πω. Τι δηλαδή, να πεις τώρα. Να σου πω κάτι άλλο. Το θεωρώ προσβολή να μιλήσω τώρα για εθνικό.
πού ήταν ο Δενικός και πού είναι, ρε παιδί μου. Αφού δεν έχουμε λεφτά, λέτε. Αφού έχουμε πέσει στο τέτοιο, στο... Είμαστε πίσω πάρα πολύ. Από τις ομάδες του Πειραιά, αφού δεν θέλουν να ανέβει καμία ομάδα του Πειραιά. Και πώς ανέβηκε ο Ιωνικός, πάλι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Άξια βέβαια η προσπάθεια του Ιωνικού. Πανάξια, όχι άξια, πανάξια. Εντάξει, τους βγάζω το καπέλο, εντάξει, εντάξει, τους συμπαθώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιώργο, χρόνια πολλά. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Καλησπέρα, ναι. Γιώργο. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που μπροχά μια ΑΕΚ. Πάμε ρε χάρη. Έχουμε ξαναμιλήσει βέβαια. Να σου πω κιόλας καλύτερα αποφύγεις από εκεί που ήσουν. Θέλω να πω βασικά καλά για αυτά που έχουν γίνει δάσκολοι αυτό τώρα. Για τις αναβολές και αυτά, επειδή και το Πάπας και τα σχετικά. Και με τον Αυγενάκη, για το παιχνίδι θέλω να μιλήσω. Ναι, ναι. Εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο. Εντάξει, τώρα για και χθες έκανε αλλαγές. Με την Κηφισιά το πες και εσύ, γιατί το ακούω την αρχή της εκπομπής. Δεν είναι τώρα αυτό μέτρο σύγκριση για να. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αλλά είδα μία όρεξη σε αυτούς. Ναι, σίγουρα, γιατί αυτοί οι παίκτες δεν έχουν ξαναπαίξει. Μέχρι και ο Σβάρνας δηλαδή που σπόραρε, έβλεπε τι πήγε να. Φτάσαμε στο σημείο να βάλει γκολ ο Σβάρνας. Αυτό, γι' αυτό θέλω να ανέφερα. Επειδή ξέρω ότι έχει αδυναμία. Λοιπόν, και επειδή θα χρησιμοποιήσω και μια τέταρτη που λέει: δείξε μου τις καφάρες, να σου πω τι ομάδα έχει. Ναι, εγώ πιστεύω το παιχνίδι αυτό καθαρά θα κρυφθεί στον χώρο του κέντρου. Εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΚ. Για μένα δεν είναι ούτε καν στα μπακ. Είναι στο κέντρο. Δηλαδή, ο Γιαννίκης πρέπει ένα παιχνίδι να το πάρει μόνο του. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός εκεί υπερτερεί και μόνο ένα παίκτη θα μπορούσε. Τα καλά του βέβαια, που το παιδί και μου λέγεται τον Γαλανόπουλο. Όλοι αυτοί που έχουν παίξει, δηλαδή από την αρχή του πρωταθλήματος που έχει ξεκινήσει, δηλαδή είναι όλοι, κατά αυτό το λεταλέκι, είναι το μεγαλύτερο παλιό που το φέρανε ως χαφάρα από τη Γαλλία. Και μας λέγανε ότι είναι παιχταράς και τέτοια. Εγώ θα πάλι τον Παναθηναϊκό χθες αυτός ο Αλεξανδρόπουλος, εντάξει, κλέβει μπάλες, τρέχει, σκοράρει. Αυτή η ενέργεια που έκανε χθες ήταν πάρα πολύ. Δείχνει κλάση ποδοσφαιριστή. Αυτό. Και το έχει πει και εσύ για αυτό τον παίκτη. Το βλέπω δύσκολο το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω θα κρυφτεί στον γκολ. Η Άκη έχει ένα θέμα, βέβαια στα τέλη τα θέματα είναι τον Ολυμπιακό και ιδίως με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν το βλέπω τόσο, δηλαδή να το καθαρίζουμε άνετα. Εγώ πάντως βλέπω να γίνεται καλό μάτσο. Ναι, και εγώ αυτό το, να, και εγώ το βλέπω. Μακάρι να γίνει καλό μάτσο, μακάρι. Ναι, το κυριότερο αυτό είναι έτσι κι αλλιώς. Επειδή εγώ δεν θέλω να βλέπω τώρα με παροπίδες ιστορίες, βλέπω ότι το πρωτάθλημα έχει κρυθεί τον Εύρο μήνα πάλι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα αντικειμενικά να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Και στο δεύτερο γύρο λέει: κάποιοι λένε έχουν play-off. Λέει το Γενάρη λέει, θα χάσει λέει, τους Αφρικανούς που έχει κόπα Αφρικα. Ρε φίλε, έχει τη μικρή παίζει όμως. Δηλαδή παίζει με τον Άρη. Εντάξει, τώρα τι να λέμε για τον Άρη. Δηλαδή, από ποιους να χάσει βαθμούς. Την Άκη να έχει μέσα ο Καραϊσκάκη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω το πρωτάθλημα έχει κρυθεί. Οπότε αυτό που λες και εσύ να γίνει καλό παιχνίδι, για μένα είναι βαθμολογικά, εντάξει, απλά είναι ένα παραδοσιακό αθηναϊκό ντέρμπι. Δεν υπάρχει πλέον για μένα για πρωτάθλημα, πώς το λένε, ότι ακέγεται τώρα ότι θα κυνηγήσει πρωτάθλημα. Ατσινού που είχα στο μεταξύ της ντέρμπι στο ΆΚΑ, για μένα τελείωσε το έργο εκεί πέρα. Σε ευχαριστώ πολύ φίλε. Και εγώ. Γεια χαρά. Γεωργό. Έλα. Σε ακούμε! Έλα ρε φίλε, μπορείς να μου εξηγήσεις σε ποια πολιτισμένη χώρα της Ευρώπης λέει η αστυνομία να ακυρωθούν τα παιχνίδια, να βληθούν τα παιχνίδια επειδή έρχεται ο Πάπας? Εντάξει, τελικά... και την επόμενη μέρα, επειδή είναι η μέρα μνήμης του Γρηγορόπουλου, επειδή δεν μπορεί να διασφαλίσει λέει... Εντάξει, το παιχνίδι θα γίνει, δεν έχει... Το ξέρω ότι θα γίνει, αλλά και η πρόταση ήταν τραγελαφική, έτσι. Δεν το συζητώ. Τώρα για το παιχνίδι θεωρώ ότι αυτός ο Παναθηναϊκός έτσι όπως είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο μήνα, μπορεί να χτυπήσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Γιατί θεωρώ και ότι η ΑΕΚ δεν είναι πολύ καλά και δεν είναι πολύ καλά αυτή τη στιγμή και με τον Γιαννίκη. Τα χάνει θεωρώ στα ντέρμπι. Και το, με τον Άρη έτσι όπως το πήρε το παιχνίδι, υποθυμόμαστε όλοι, δεν ήταν και με τον καλύτερο τρόπο. Είναι ευκαιρία θεωρώ του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ. Ανεβαίνει και ο Μακέντα. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Ανεβαίνει ο Μακέντα.
Το κακό είναι ότι ανεβαίνει ο Βιτάλ. Ο Βιτάλ δεν ανεβαίνει, δεν ξέρω γιατί. Αυτό το δεν έχει προσαρμοστεί. Όχι, ίσως βιάστηκαν πολλοί να πούνε ότι τα πρώτα δύο μάτς είναι παιχταράς. Ότι την έχει την μπάλα το παιδί, την έχει, φαίνεται. Ίσως θα πρέπει να σκεφτεί άλλη θέση ο Γιωβάνοβιτς. Εγώ και δεκάρι θα τον έβαζα. Ξέρεις τι γίνεται με τον Βιτάλ. Στην ενέργεια που θα κάνει, είναι μονοδιάστατος. Κάνει το έχει ίδιο και το ίδιο. Φεύγει δεξιά, πλάγια. Τον πήρα χαμπάρι. Το πήρα χαμπάρι και πέφτουν δύο πάνω και το πλέον την πάνω. Γι' αυτό ίσως μπορεί να το βάλει και δεκάρι ο Γιωβάνοβιτς. Να τον δοκιμάσει, ρε παιδί μου, να τον δοκιμάσει. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Ο Βηγιαφάνης ανεβαίνει πάρα πολύ. Mm-hmm. Που από εκεί που ήταν ξεγραμμένος έπαιζε 20-25 λεπτά. Κοίταξε, του έδωσε κάτρισκε στον πάγκο πολύ, σφίξανε κόλλικη. Σφίξανε η κόλλικη. Μπράβο. Είναι δεν αυτό είναι που έλεγε ο Ρονάλντο προηγουμένως, ότι εάν υπάρχει ένας ανταγωνισμός και μείνει στον πάγκο μετά. Έτσι. Έτσι. Όπως με τον Μαωρίσιο που αποτέχεται από τον πάγκο και με τη Λαμία και με τον Βόλο και γενικά έχει παίξει μπάλα. Δεν είναι σαν πέρυσι επί Πόλωνη που είχε συγκεκριμένο ρόστερ στα χέρια του. Κατάλαβες θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να δούμε ένα όμορφο παιχνίδι από αυτά τα που μας χαρίζει η ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Εντάξει. Έγινε, και φίλε. Το πρωτάθλημα δεν έχει κρυθεί για τους φίλους τους ΑΕΚτζίδες. Δεν είναι στους 30 βαθμούς, είναι στους 6. Μην τρελαθούμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έλα, φίλε. Γιώργο, ήθελα να πω για το Γιαννίκη κάτι. Ναι, Ρο. Πάμε. Λοιπόν, ηλικιακά πόσο χρονών είναι αυτός? 42. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση για μένα, μακάρι να εγώ να μην βγω αληθινός. Δεν μπορεί ένας προπονητής να είναι, πρέπει να είναι, να έχει πτυχία, να έχει δοκτορά, να είναι πάνω από κάποια ηλικία και ηλικιακά παίζει ρόλο. Δεν μπορείς τώρα η όψη του αυτού του παιδιού. Κοίταξε. Στο έχει... δεύτερο για την όψη φωνούμε. Αλλά είχε ο Μπάκεβιτς κάποια ντοκτορά και κάποια πτυχία όταν ήρθε. Ναι, δεν είχε, αλλά ο Μπάκεβιτς έμπαινε μέσα και τον τρέμανε όπως τρέμανε και τον Ρεχάγκελ. Γι' αυτό σου είπα, συμφωνώ στην όψη. Ο Μπάκεβιτς δεν είχε πάρει ποτέ του παπούτσια με κορδόνια. Και δεν καταδεχόταν να σκύψει να τα δύσει. Γι' αυτό σου λέω ότι εδώ τώρα όταν θα γίνει, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να κερδίσει τα αποδυτήρια. Για να κερδίσει τα αποδυτήρια πρέπει να έχει μια οντότητα. Ακόμα και ο τρόπος που βγαίνει στις δηλώσεις, ένα μέτριο πράγμα, δηλαδή δεν, ένα πιο τσαγανό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δεν βλέπω. Δηλαδή βλέπεις τώρα, μπορεί να επιβληθεί τώρα αυτός όταν θα γίνει μια στραβή στα αποδυτήρια. Έπειτα στα αποδυτήρια ποιος άλλος τώρα κάνει κουμάντο? Εννοείται ότι ο προπονητής είναι ο αρχηγός. Ωραία. Ποιος τολμάει τώρα και να μπορέσει να πει τι έχεις να δείξεις, κύριε, θα του πει ο άλλος από μέσα του. Στα αποδυτήρια στην ΑΕΚ πάντα έχει λόγο ο Δημητριάδης. Ωραία, εντάξει, ο Δημητριάδης το βλέπει αυτό. Όταν μπαίνεις σε έναν προπονητή πρέπει να ξέρεις ότι οι παίκτες θα τον σέβονται. Διότι θα είναι ή θα υπήρξε παικταράς ή... όνομα, έχει δουλέψει, έχει δείξει κάτι. Το παιδί αυτό δεν μας έχει δείξει εκτός από τα Γιάννενα κάτι άλλο. Αυτός τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ πώς θα έχουν εμπιστοσύνη σε μια στραβή? Από μέσα τους θα λένε ποιος είσαι, κύριε, τι έχεις κάνει, τι έχεις παρουσιάσει. Δεν παίζει αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σου πω κάτι. Έλα. Έμαθα για τον Γελεσίδη. Ναι. Στεναχωρέθηκα. Αυτός είχε κάνει δύο εμβόλια και πάλι πήγε στην διασωλήνωση. Ξέρεις τι γίνεται με τα εμβόλια? Τι γίνεται, ρε, τώρα μπορεί? Άκου τι γίνεται με τα εμβόλια. Έχει περάσει το εξάμηνο που τα έχουν κάνει. Πολλοί από αυτούς. Είναι σε 8 μήνες, σε 9 μήνες. Ναι, αλλά λέγανε πάλι ότι είναι πιο ευάλωτη. Παρόλο που μπορεί να έχει περάσει. Υπάρχει η προστασία, μια μερική προστασία. Εδώ, αν θυμάσαι καλά, και ο Βασιλακόπουλος και όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις στην εντατική, το περνάς στο σπίτι από τη στιγμή που έχεις κάνει το δεύτερο εμβόλιο.
Τώρα γιατί τα λέω, γιατί για μένα έχει φτάσει η ώρα. Εσύ έχεις κάνει τρίτο? Όχι. Θα κάνεις? Θα κάνω. Θα κάνεις. Εμένα έχει φτάσει ο καιρός και δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ακούσω ότι οι άνθρωποι που έχουν κάνει τα εμβόλια έχουν προσληφθεί. Τώρα από εκεί και πέρα, πια θα βγω και κούρευτο. Λοιπόν, για χαρά. Πες μου, να μου πεις κάτι για το... προχθές ρώτησα τι κάναμε με το χολαργό, δεν ήξερα. Κέρδισες 2-0. Ποιον? Δεν θυμάμαι ποιον, κέρδισες πάντως. Πάει καλά. Αυτός ο Άταλος που ήταν τόσα χρόνια, μπορεί να μου πεις? Στο Μάταλο είναι ένας αεκτής εκεί, ξέρεις. Αεκτής είναι? Αεκτής, βέβαια, αεκτής. Κάνει κουμάντο εκεί. Αυτός που είναι Ερυθρέα είναι? Όχι, Φιλαδέλφια. Απ' τη Λαδέλφια είναι? Ναι. Έχει καλή ομάδα αυτή. Καλή ομάδα, ναι. Τους είδα εγώ φέτος μια φορά, καλή ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι ο Χολαργός έχει πιο έμπειρη ομάδα. Εντάξει τώρα, ακόμα είναι πολύ νωρίς τώρα. Στον όμιλο αυτόν υπάρχουν... Δεν υπάρχουν άλλοι, δεν υπάρχουν. Αυτοί οι δύο είναι. Αυτοί οι δύο είναι. Στον άλλο όμιλο είναι μόνος του ο Άρης Πετρούπολης. Στον άλλο όμιλο είναι η Αγία Παρασκευή και λίγο τα Λιώσα. Κάποτε, okay. Γιώργο, ασχολιώσουν και εσύ λιγάκι με αυτά. Τώρα έπαιζε, σταμάτησαν τα πετράλωνα και έχει εγκαταλείψει και δεν λες και τίποτα και γι' αυτό. Κάποιες στιγμές τουλάχιστον έτσι να... Γιατί παίζει ρόλο και αυτό, να μαθαίνει ο κόσμος. Μην νομίζεις ότι όλοι μπορούν να έχουν άλλο, διαφημίζεται λίγο. Κοίταξε, το ξέρω, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Όταν όμως δεν έχεις μια δικιά σου ομάδα. Πέντε λεπτά. Τάδε όμιλο, έστω τους πρώτους, έστω να ξέρει ο κόσμος. Και αυτό είναι μια προώθηση. Μην το εγκαταλείπουμε. Με τα ψέματα ζει. Σε ευχαριστώ, τέρμα, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω, έλα φίλε. Έλα. Ναι. Oh mama, I'm in fear for my life from the law. Καλησπέρα. Πού είσαι, αιώνια? Τώρα αφήνει τη τραγουδάρα. Ναι. Πριν το. Μην το ξεχάσω στο τέλος. Ναι. Αν θέλεις, βάζεις Paul Weller. You do something to me. Αλλά με τη Σελέστ όμως. Την ξέρεις τη Σελέστ? Με τη Σελέστ. Ναι, την ξέρεις? Όχι. Έχουν κάνει ένα ντουέτο σε πιάνο. Στο πιάνο αυτός και τραγουδάνε μαζί το You Do Something To Me. Το ξέρεις το You Do Something To Me, δεν μπορεί να μην το ξέρεις. Ναι, ναι, το νέο ωμέγα, το πιάνο. Και πήραμε αφορμή μια εκπομπή προχθεσινή, ναι. Αφού ξέρεις ότι τις ακούω τις εκπομπές. Ναι, ναι. Έχεις ξεκουτιάνει. Για λέγε. Από πότε ο Πελέ δεν έχει τρία παγκόσμια? Φυσικά και έχει τρία παγκόσμια να και έπαιξε... Πεις, να μου τα πεις. Να σου τα πω. Ναι. Βεβαίως. 58. Δεν ήταν παρόλο. Βεβαίως. Και το πήρε μόνο σου. Παρακάτω. Στη Χιλή δεν ήταν παρόλο. Όχι. 62. Όχι. Χιλή. Όχι. Ήταν παρόλο. Μα δεν ήταν παρόλο και έβαλε και γκολ. Δεν έπαιξε καθόλου μετά. Ρε. Πήγε ο Μαρίτο. Και έβαλε και γκολ. Ένα μάτσο έπαιξε. Τα ματί... Με τον Γαρίτσα. Ένα μάτσο έπαιξε. Και τραυματίστηκε σε αυτό το Μουντιάλ. Αλλά επειδή τραυματίστηκε δεν σημαίνει ότι συμμετείχε. Μα ένα μάτσο έπαιξε. Δεν ξέρω αυτό που λε. Ένα μάτσο και παίξε ο Αμαρίντο. Το 70. Το 70 θα πάμε. Τρία παγκόσμια έχει. Εντάξει, αν λογίζεις εσύ ότι το ξαφνικά το πήρε έτσι. Κοίταξε, δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιριστής να έχει τόσο μουντιάλ. Κανένας. Ναι. Τώρα μ' ακούς. Τώρα μ' ακούς. Έλα. Δεν ακούω. Εμείς ακούμε. Έπεσε η γραμμή. Έλα φίλε. Έλα ρε Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνεις, τέλος εδώ. Καλώς τον. Τι έγινε? Καλά. Τι ζούμε ρε φίλε, τι παράνοια είναι αυτή που ζούμε ρε φίλε. Από το πρωί να πούμε, μας ζαλίζουμε τον κορονοϊό τα κανάλια, στις 9 σταματάει ο κορονοϊός, ξεκινάνε οι σειρές. Σκοτώνονται εκεί πέρα, ο ένας πηδάει τον άλλον, γίνεται χαμός. Μετά στο άλλο κανάλι αλλάζεις να πούμε, πλακώνονται σε κάτι μέλια να πούμε, για να βγάλουν μια φωτογραφία. Σαν τον άλλο να πούμε εκεί πέρα. Τι να πω ρε, πού πάει αυτός ο κόσμος ρε. Βλέπω κάτι πιτσιρικάδες προχτές, έχω βγάλει το σκυλί βόλτα και είμαι από πίσω τους, προχωράνε αυτοί. Και τι συζητάγανε ρε Γιώργο, αντί να συζητήσουν για κανένα γκόλιο, καμιά γκόμενα, συζητάγανε πώς πήγανε στο παιχνίδι ρε. Τι σκορκάναν στο παιχνίδι ρε. Τι πράγμα είναι αυτό. Το πιο ωραίο,
το είχε βγει τις προάλλες εδώ στην εκπομπή αυτή που είχε βγει ο Νίκος Καραγιαννίδης. Το θυμάσαι τον Νίκο Καραγιαννίδη. Ναι, βέβαια. Είχε πει ότι ένας τεράστιος επιχειρηματίας παγκόσμιας ακτινοβολίας, ο Μαρινάκης, πάει να ασχοληθεί με μίντια. Και ανοίγει ένα κανάλι για να κάνει εκπομπή, λέει Κατερίνα Καινούριου. Και μετά ένας άλλος επιχειρηματίας, ονόματι Βασαβίδης, πάει και ασχολείται και ανοίγει ένα κανάλι για να κάνει εκπομπή, λέει ο Κοκλώνης. Αυτές είναι αλήθειες. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Απ' τι περιμένεις, εδώ λέει, χάνουν λέει, κάποιο κανάλι, δεν θα πω όνομα, κάποιο κανάλι ξυλώνει κάποιους επειδή πέρασε ένα βίντεο, ο οποίος η μία εκεί πέρα που παίζει αυτό στο μικρό, έπαιζε το τραγούδι του Σαλέα και ο άλλος έπαιζε πλακωτό στην πανιέρα και τα λοιπά. Και έχουν υπογράψει αυτοί οι άνθρωποι ότι ό,τι και να γίνεται και μέσα θα γράφεται αυτό. Και επειδή διέρεσε το βίντεο, θα διώξουμε κόσμο. Οι άλλοι ετοιμάζονται για survivor. Σαλπιγκίδες λέει, έχουν κάνει πρόταση. Ρε, πήγε ο παλιός δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο περιφερειάρχης ήταν αυτός. Αυτός θα πάει στη φάρμα. Στη φάρμα, ναι. Μα είναι ήμακο. Το μικρό Ζωρό. Ρε, ήμακο. Γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε, βάλε μου τον Black Sabbath Paranoid. Και σένα σου φταίει ο Μάνος που ψήφισε για να πάρει ο Μέση τη χρυσή μπάλα. Κατάλαβε, ρε φίλε. Έλα, ρε. Ευχαριστούμε πολύ, ρε. Γεια χαρά. Ρε, τι δεν έχει περάσει από αυτό το κανάλι τα τελευταία χρόνια. Το Σάλτερ. Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπάμπης, όπως λέμε, εξαδμής Θεόφιλος. Μπάμπης Παπαδημητρίου. Και τελικά, Μπογδάνος. Να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί την πιπίλα. Φίλε. Έλα, Τζος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πνίγα από τα γέλια, λέγε. Θανάση Γινέδη από Λονάρα. Ναι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Ρονάλντο, τον συνακροατή, για τα καλά του λόγια για μένα. Γνώση του ποδοσφαίρου Ρονάλντο, πάντα to the point και καυστικός. Δίνει άλλη νότα στην εκπομπή. Να τον χαιρετήσω. Κατά δεύτερο, σε πήρα, γιατί ξέχασα να σου πω εχθές, έκανες ένα μικρό λαθάκι. Ποιο? Προχθές. Είπες ότι ο μοναδικός παίκτης που έχει πάρει δύο μουντιάλ είναι ο Πελέ. Τώρα που το πάμε, ότι είναι τρία λένε άλλοι. Είναι τρία. Ναι, εγώ γιατί επιμένω, εγώ το πάω από την αρχή. Θα σου πω γιατί. Εγώ επιμένω ότι στο ένα δεν έπαιξε. Όχι. Ένα μάτσο έπαιξε. Ένα μάτσο. Θα σου πω. Μπράβο. Αλλά η FIFA, όταν είσαι στην αποστολή. Ναι, εντάξει, σου δίνει το μουντιάλ. Θεωρείται ότι το έχει πάρει. Ναι, και ναι. Μάλιστα στο πρώτο μάτσο με το Μεξικό έβαλε ένα γκολ και είχε μια assist. Δηλαδή στο πρώτο μάτσο. Αυτό το είχα πει από την αρχή. Όταν το πρωτόπα το τόνισε αυτό. Ναι. Ποιο άλλο όμω έχει πάρει δύο. Δεν θυμάμαι. Ο Καφού. Ο οποίο είναι ο μοναδικό παίκτη που έχει παίξει τρει συνεκόμενου μουντιάλ, τελικού μουντιάλ. Το 1994 στην Αμερική, με Ρωμάριο Πεπέτο το πήρε. Σωστό και το 2002. Και το 2000, έπαιξε και το 98, το χάνουν στη Γαλλία με τον Καραμπλά. Ναι. Το 2002 είναι ο μοναδικό μαζί με τον Πελέ. Ναι, ο Πελέ το μετάλλιο του, επειδή είπε ότι δεν έπαιξε τη θέση που πήρε ο Μαρίντο, το έχει δώσει στη FIFA. Το έχει το μουσείο τη FIFA. Το μετάλλιο του 62. Ναι. Δεν ξέρω να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, πάμε. Λες για παίκτες, δεν βγαίνουν παίκτες, συμφωνώ. Να σου πω ένα παίκτη εγώ που μου αρέσει πάρα πολύ και απορώ πως δεν τον έχουν δει στον Απόλλωνα. Για λέγε. Από το Λεβαδιακό. Τον έχω δει από πέρυσι. Τον Νίκα. Ο Νίκα, τον είδα χθες. Τον είχα δει πέρυσι, Γιώργο, αυτό τον παίκτη. Λοιπόν, είναι οχτάρι, στην Φελαϊνή λίγο, όποιος δεν τον έχει δει. Αλλά έχει πατήματα και στις δύο περιοχές, τρομερά σωματικά προσόντα, δεν είναι αργός για το ύψος του, σκοράρει, μπορεί να παίξει και σαν εξαρό οχτάρι και σαν οχταρό ελεύθερο, κατάλαβες, σλίβκα λίγο, κατάλαβες τι να σου πω. Ναι. Τον έχεις δει. Τον έχω δει, τον έχει δει. Τι γνώμη έχεις για αυτόν τον παίκτη. Καλώς. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν έχει τέτοιο παίκτη. Εμείς ο Απόλλωνας δεν έχουμε τέτοιο παίκτη. Για τον Απόλλωνα να συμφωνήσω, αλλά για την ΑΕΚ δεν ξέρω αν μπορέσει να παίξει. Αν μπορεί να παίξει, δηλαδή αν μπορεί να παίξει με δύο αμυντικά χαφ εννοείς. Όχι, γιατί είναι γεωργικά καλύτερο η ΑΕΚ. Έχει το αν έχει το πρεστής για να παίξει την ΑΕΚ. Ναι, γιατί ενώ το έχει ο Σιμάκο. Όχι βέβαια. Ρε Γιώργο, το παιδί είναι πιτσιρικά, δηλαδή γιατί δεν δηλαδή, παίξει ένα Ελληνόπουλο. Εγώ τον είχα δει από πέρυσι και μάλιστα ξέρει έχει και το μαλλί αυτό το αφανέ. Και μου έκανε εντύπωση πολύ καλό παίκτη αυτό. Δηλαδή τέτοιοι παίκτε είναι καλό, δηλαδή υπάρχουν παίκτε Γιώργο. Που μπορείς να τους προσέξεις και να τους πάρεις. Και ο Απόλλωνας δηλαδή, γιατί δεν πάει να τον πάρει αυτό τον παίκτη και να παίζουμε με ξένους. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να σου πω. Καταρχήν υπάρχει περίπτωση να κλείσουν τα γήπεδα. Ξέρεις. Τι είπες αν. Υπάρχει περίπτωση να κλείσουν τα γήπεδα. Όχι, δεν θα κλείσουν νομίζω. Μάλιστα.
Κάτι τελευταίο. Άκουσες τύπος γιόγας το είδε το μάτς εχθές? Όχι. Δεν άκουσες τύπος γιόγας? Όχι, όχι, όχι. Έχει γίνει τη μουρλή, του κάνει μήνυση ο Παραθηναϊκός. Τι είπε? Είπε ότι... Γελάω, είπε ότι η διαιτησία μου θυμίζει την εποχή της παντοδυναμίας του Παναθηναϊκού που κάποιοι διαιτητές έλεγαν Μίτσο και Μάικ, πες να σου δώσω πέναλτι. Αυτό είπε και εγώ. Και του κάνει μήνυση ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, η διαιτησία χθες ήταν την έσφαξη Λάρισα, ε. Δεν αγγίρω με ακούς. Έτσι γίνεται πάντα. Την έσφαξη, δηλαδή το φάουλ που παίρνει ο ΠΑΟΚ σφυρίζει φάουλ υπέρ της Λάρισας. Και καπάκια το παίρνει και δίνει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι άλλο. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτή τη στιγμή ικανός να πάρει ούτε και τη Λάρισα. Τι, ρε Γιώργο, δεν έχει φυσική κατάσταση ο ΠΑΟΚ, δεν έχει τίποτα. Τι να πω, ρε παιδί μου. Και είναι στα χειρότερα του. Τι καταρακύλια ήταν αυτή. Κάτσε, ρε Γιώργο, όταν άρχισε την καλύτερη κουβέντα για τον ΠΑΟΚ την έχει πει εσύ. Την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Την πρώτη, δεύτερη αγωνιστική πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Λες, είχα πεθάνει στο γέλιο, αλλά είμαι to the point. Ο ΠΑΟΚ αντί να κάνει ανανέωση, έκανε αναπαλαίωση. Ακριβώς. Αυτό και μένα μέχρι τώρα, έκανε αναπαλαίωση. Αυτά, καθόλου να κάνουμε και το βράδυ εμείς στο Old Trafford τώρα με την Arsenal. Λοιπόν, έλα. Έγινε, και ρε. Για χαρά. Έλα, για χαρά. Για πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, Γιωργάρα. Καλώς τον. Έλα, Γρηγόρης είμαι, που αγοριανός. Βάλε το παρανόητο τώρα και με έφτιαξες. Να ακόμα. Όχι, ναι, βέβαια. Πιο μεγάλος από το Λευκό Πύργο πρέπει να είναι αυτός. Λοιπόν, όταν είχαν έρθει Black Sabbath στην Ελλάδα, στη Μαλακάσα, είχα πάει με το γιο μου και τους είχαμε δει. Όταν βγήκε ο Όζη, πήρε ένα κουβά με σπέρμα και με κάτουρα και τα πέταξε. Α, ναι, το είχα ακούσει. Πω, τι γίνεται. Τι, οι άλλοι τα καταπίνανε, λέει, τι ωραίο σπέρμα. Μα αυτά έφτιαξε ο ονομάτιος. Φωνάρα, ήταν. Είναι περίπτωση άρα. Έχει υπάρξει σου λέει στο κεφάλι παντού. Για πάμε. Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω, Γιώργο, βλέπω την ομάδα και τα λοιπά. Είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή. Αυτό που με χαλάρει, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι. Δεν βγάζουν καμιά προσπάθεια να βγάλουν κανένα παιδί από τις ακαδημίες, από καλά, τα κάτω. Αυτό ξέρουμε το. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πολύ... Δεν το λέω εγώ τώρα μόνο για την ομάδα μας. Μα όλος, όλος ο κόσμος αυτό λέει για την δικιά του ομάδα. Θα μου πεις απ' την άλλη είναι και οι προπονητές περιορισμένου χρόνου ας το πούμε στην Ελλάδα. Σου λέει τι να τώρα και το παίξω εγώ. Ακριβώς. Ο προπονητής σου λέει εγώ το αύριο θα τα φύγω. Τι να κάτσω να κάνω τον μάγκα. Έλατε. Απ' την άλλη Γιώργο είναι και τώρα ας πούμε βλέπεις και στον ΠΑΟΚ τώρα. Έχει τον Κούτσια, ας πούμε, δηλαδή ο άλλος που παίζει, ο Άρμπομ, ο Αγκόπου που τον έλεγε ο Μακαρίτης, ο Αλέφαντος, ναι. Είναι καλύτερος από τον Κούτσια, ας πούμε. Δεν το βάζει να παίξει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Την άλλη, ρε Γιώργο, βλέπεις και δεν βγαίνουν και παιδιά πια, αυτό που έλεγες και τις προάλλες. Θυμάμαι παλιά, μάφινε, μέναμε στη Θεσσαλονίκη, εμείς μάφινε η μάνα μου στο χωριό, στους παππούδες και τα λοιπά. Θυμάμαι όλα τα παιδιά, μα όλα, ή τρέχανε στην μπάλα ή στην πάλη. Είχανε και πάλι τότε γιατί... Δεν μπορείς τώρα, βλέπεις πολλά παιδιά να βγαίνουν έξω. Το είχαν φέρει έτοιμα από την Τουρκία, έρθανε πρόσφυγες οι δικοί μας. Είχανε φέρει. Βλέπεις πολλά παιδιά να βγαίνουν έξω να παίξουν μπάλα. Παιδιά εννοώ 8 χρονών, 9 χρονών, 7 χρονών. Και πού να παίξουν, ρε Γιώργο, θυμάμαι όταν ήμουν 39 και μικρή που ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, πού να παίξει τώρα. Μεταξύ περιπτέρου και καφετέρια, θα το πούμε. Και να έχει το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχουν χώροι. Να έχει το αυτοκίνητο και να φωνάζουν που σχετικά σύρμα. Τι, έτσι έφυγε η μπάλα στι καφετέρια, μα πέραμε στο κυνήγι, μα τρώνανε, δεν μπορούσαμε να πάμε στο. Και στα χωριά τώρα πας και σφίγγε την ψυχή σου. Σφίγγε την ψυχή σου, Γιώργο. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, και όχι μόνο εκεί στο Κυρκής και το δράμα που έλεγες εσύ, γινόταν της κακομοίρας. Κάτι πήγε να κάνει τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ να βγάλει, να πάρει κόσμο από εκεί, παιδιά. Ο Ολυμπιακός επίσης έχει κάνει μια ακαδημία έξω από τη Θεσσαλονίκη στη Δράμα, μου φαίνεται. Ο τελευταίος που χάνει την πίστη ήταν ο Φετφατζίδης από εκεί. Λίγα πράγματα, Γιώργο, λίγα. Και γενικά έχει γεράσει και ο πληθυσμός, ρε Γιώργο. Έχει γεράσει και ο πληθυσμός. Δηλαδή, ποιος
δεν βλέπεις, ας το πούμε. Η μόνη ελπίδα είναι τα παιδιά των μεταναστών, εγώ πιστεύω, Γιώργο. Βέβαια, δεν βλέπεις. Σε κάθε ομάδα, στους καταστέγνες, Α, Β κατηγορία Αθήνα, ναι, σε κάθε ομάδα παίζουν τουλάχιστον 5 Αλβανοί. Τουλάχιστον. Πας είναι ό,τι θέλει. Και ξεχωρίζουν. Οι Αλβανοί μπορεί να είναι γονείς τους. Και ξεχωρίζουν. Άλλο λέω. Και ξεχωρίζουν. Ναι, γιατί βέβαια. Φυσικά. Όπως στο μπάσκετ, ας πούμε, που βγήκε ο Γιαννάκης Αντετοκούνμπο, έτσι θα γίνει και στην μπάλα. Δεν υπάρχει άλλη λύση, Γιώργο. Και καλό θα είναι. Εγώ τώρα μένω Γερμανία, ας πούμε, τελευταία χρόνια. Εδώ το κάνουν συνέχεια. Δεν τους νοιάζει. Καλά κάνουν. Έγινε, δε φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ, δε. Να σε καλά. Για χαρά. Έλα. Τώρα μ' ακούς. Τώρα σε ακούω, δε αγούρι μου. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, έκλεισα γιατί δεν σε ακούγα καθόλου. Ναι, δεν είχα, ναι. Μου δείξατε, μου λέγες. Λοιπόν, είμαστε σύμφωνοι πλέον ότι έχει 3 παγκόσμια ο Πελέ. Μάλιστα. Έτσι. Δεν έχει μόνο όμως ο Καφού. Τα δύο. Υπάρχει κι άλλος Βραζιλιάνος που έχει 2. Αυτός που μπορεί να κάτσει, όπως έχω πει σε παλιότερα, ανάμεσα στο Μαραντόνα και στον Πέλε, γιατί μόνο αυτός μπορεί να κάτσει. Για το Ρονάλντο μιλάς. Φυσικά, ποιος άλλος μπορεί να κάτσει ανάμεσά τους. Έχει 2 παγκόσμια ο Ρονάλντο, γιατί ο Ρονάλντο ήταν και το 1994 και το 2002. Και αυτός έχει παίξει 3 σερί τελικούς. Ναι, ναι. Και θα έπαιρνε το τρίτο σερί. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό που έχει πει ο Μέση. Όταν το ρώτησαν ποιον παίξει και χωρίζει από όσο έχει παίξει αυτό στην καριέρα του, το είχε πει ξεκάθαρα. Το Ρονάλντο. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Με τα μάτια μου να τον παίξω εγώ. Δεν έχω ξαναδεί. Κύριε Γεωργίου, και την μπάλα που ήξερε ο Πελέ και ο Ροναλντίνιο, ήξερε και αυτός αντίστοιχα και ίσως και περισσότερο. Και την οξυδέρκεια και την ποδοσφαιρική που είχαν άλλοι μεσοεπιθετικοί. Μη συγκρίνουμε τώρα. Ο άνθρωπος θα μείνει στο πάνω της ιστορίας. Δεν υπάρχει Πελέ, Μαραντόνα, Μέση ή Κριστιανό. Υπάρχει Πελέ, Ρονάλντο, Μαραντόνα. Ξεκάθαρα. Και από θέμα τίτλων. Και επίσης, επειδή κάποτε γράφτηκε στο Sport FM ότι ήρθε, λέει, στην Καλαμάτα. Ουδέποτε ήρθε στην Καλαμάτα. Αυτό είναι ένα παπατζηλί και ένας αστικός μύθος. Ο Ρονάλντο το 93 έπαιζε στην Κρουζέιρο. Άμα ήρθε το 93 ή το 92 από την Κρουζέιρο για να δοκιμαστεί στην Καλαμάτα, δηλαδή θα μιλάμε ότι κάποιος άλλος Ρονάλντο μπορεί να ήταν. Μόνο να κάνω. Ο Ρονάλντο υπάρχουν στην Βραζιλία 3,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, το άλλο που είπες πάλι προχθές, κάποτε λες υπήρχε και το χρυσό παπούτσι. Όχι κάποτε. Το χρυσό παπούτσι υπάρχει. Παράλληλα με τη χρυσή μπάλα. Η χρυσή μπάλα τώρα έχει πέρασει. Όχι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν έχει σχέση το ένα και τα δύο γίνονται από το France Football. Το παπούτσι είναι για τον γκολ. Το χρυσό παπούτσι, ναι, είναι για τον πρώτο σκορ των κορυφαίων πρωταθλημάτων. Και εκεί, να θυμίσω, ξέρεις ποιος είναι ο τελευταίος. Ποιος λες ότι έχει πάρει το τελευταίο χρυσό παπούτσι? Για λέγε. Ο Τσίρο Ιμόμπιλε. Ο Τσίρο Ιμόμπιλε. Εκεί έχει καταντήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στο Τσίρο τον Ιμόμπιλε. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια τα έχουν πάρει, εξαιρέζουμε τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο, που είναι Πορτογάλος δηλαδή. Εντάξει, Πορτογάλος το παιδί, αλλά έτσι βραζιλιάνικο αίμα, ας πούμε, λίγο ρεϊ. Τα έχει πάρει όλα ο Λιονέλο Μέση και ο Σουάρες. Δεν υπάρχει από το 2007 Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής που να πάρει τότε ο Τότι που το πήρε. Άρα λοιπόν υπάρχει και το... Όχι, έχει πάρει το 2006 έχει πάρει το Καναβάρο. Όχι, ο Τότι το πήρε. Όχι, μάλλον χρυσή μπάλα έχει πάρει το Καναβάρο. Α, χρυσή μπάλα ναι. Αλλά πάντως και τα δεν θα σταματήσει το χρυσό παπούτσι ισχύει. Είναι δηλαδή μια διάκριση η οποία μπορεί να την πάρει. Π.χ. τώρα ο Λεβαντόφσκι μπορεί να πάρει το χρυσό παπούτσι. Γιατί όχι. Αφού έβαλε περισσότερα γκολ από το. Αν διάβασα καλά, έβαλε περισσότερα γκολ από το Μέση. Καταλήγοντας, νομίζω ότι δίκαια το πήρε ο Μέση. Και συλλογίζομαι δύο ακροατές σου. Ξέρεις ότι προσωπικά δεν κάνω αναφορές ακροατές, αλλά
του συλλογίζομαι, ρε παιδί μου, γιατί έχει πολύ πλάκα η ζωή. Ο ένας είναι που δεν ξαναπήρε ποτέ τηλέφωνο. Θυμάσαι έναν ακροατή που σου έλεγε για τον Αντετοκούμπο και για τα αδέρφια του και του είχε σύρει να κάνω και δεν πρόκειται να κάνει καριέρα και ήταν έτσι και ήταν αγενή. Πρωταθλητής NBA ο Αντετοκούμπο. Εξαφανίστηκε ο κύριος. Γιατί τα είχε σύρει όχι μόνο στον ίδιο, τα είχε σύρει και σε όλη την οικογένεια. Και ότι έτρωγε λεφτά και εγώ που το... Λοιπόν, τα θυμάσαι. Τον άλλο που συλλογίζομαι είναι ο αγαπημένος ο ακροατής και στο κοινό, ο Ρονάλντο. Πού θα κρυφτείς όταν θα πάρει ο Μέση το παγκόσμιο? Γιατί η Αργεντινή θα το πάρει το παγκόσμιο. Πού θα κρυφτείς? Κάτσε. Και απάντηση που θα σου δώσει ο Ρονάλντο. Σαν τον ακούω τώρα στα αυτιά μου. Ναι, πού, ναι. Πού θα κρυφτείς κύριε Αιώνη αν δεν το πάρει? Εάν δεν το πάρει, μα, θα είναι μια μεγάλη τεράστια αδικία. Γιατί να μην αδικία, είναι αδικία, γιατί να μην είναι αδικία αν το πάρει? Γιατί να μην είναι, γιατί να είναι αδικία. Ναι, αν το πάρει. Γιατί να μην είναι αδικία αν το πάρει, μπα. Μα είπες εσύ, ο Ρονάλντο θα κρυφτεί μόλις πάρει η Αργεντινή το παγκόσμιο. Και ο Ρονάλντο ναι, απαντάει, γιατί τον ακούς στα αυτιά μου τώρα. Ναι. Εσύ κύριε Ιόνιε, πού θα κρυφτείς αν δεν το πάρει η Αργεντινή? Το χρωστάει η ιστορία να το πάρει. Ναι. Να ξέρεις, πήρε το Κόπα Αμέρικα. Γι' αυτό και πήρε και τη χρυσή μπάλα. Μάλιστα. Και όχι πιο Κόπα Αμέρικα που άκουσα κάποιον προχθές που έλεγε πιο Κόπα Αμέρικα. Όχι και πιο Κόπα Αμέρικα. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι καλύτερο. Το Euro. Έχει πιο σοβαρές ομάδες. Σιγά ρε παιδιά να πούμε. Σιγά. Όχι πιο Κόπα Αμέρικα. Δεν το παίρνει το Κόπα Αμέρικα. Καταρχήν τόσα χρόνια είχε να πάρει Αργεντινή το Κόπα Αμέρικα. Κάτσε. Συγκρίνεις το Κόπα Αμέρικα με το πώς το λένε, με το Euro? Ναι, φυσικά και το συγκρίνω, γιατί δεν κατάλαβα. Η Χιλή που έπαιρνε το Κόπα Αμέρικα, δηλαδή θα διεκδικήσει πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Και η Χιλή τι έχει κάνει σε Μουντιάλ? Η Χιλή δεν έχει κάνει σε Μουντιάλ. Έχει κάνει Βραζιλία σε Μουντιάλ. Έχει κάνει Αργεντινή σε Μουντιάλ. Η Αργεντινή το έχει κάνει δύο φορές και η Γερμανία το έχει κάνει 804. Η Ιταλία 780. Έχει πάει σε λίγους τελικούς η Αργεντινή και σε λίγους τελικούς άλλο η Βραζιλία. Άλλο λέω, μα υπάρχουν δύο ομάδες στο Κόπα Αμέρικα. Η Βραζιλία, ποια είναι η Κρήτη? Και στην Ευρώπη υπάρχουν τρεις. Με αυτή τη λογική που το λέω, να τις ακούσω. Στην Ευρώπη υπάρχουν τρεις. Να τις ακούσω. Η Γερμανία και η Ιταλία. Σόπα μωρέ. Σόπα μωρέ. Δεν υπάρχει Ισπανία. Τα τελευταία χρόνια. Μπράβο. Δεν υπάρχει. Και πάω παρακάτω, έτσι. Δεν υπάρχει η Ολλανδία. Η Αγγλία. Άστιμα Αγγλία, η Ολλανδία. Ποια? Η Ολλανδία. Ποια? Η Ολλανδία. Η Ολλανδία, κοίτα να δεις, η Ολλανδία ανά δεκαετία ή ανά κοσταετία έχει καλή μια παρουσία. Ναι, έχει μια παρουσία, ναι. Υπάρχει μια σύγκριση μεταξύ Χιλής Περού με Ολλανδία? Μεταξύ Χιλής Περού. Έλα μου. Κοίτα να δεις, με αυτή την είναι που το λες στα δεύτερα, στις δεύτερες ομάδες, όχι, δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτό λέμε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι το Euro είναι δηλαδή η απόλυτη διοργάνωση και το Copa America είναι του κολού. Ξεχάσαμε και, όχι. Ξεχάσαμε και άλλη μια ομάδα για το Euro. Γαλλία. Δεν κάτσε. Λοιπόν, εσύ, εντάξει, τώρα, τι μου λες, για Παραγουάι. Τι μου λες, για Βολιβία. Η ομάδα δηλαδή. Η Ουρουγουάι είναι μικρή ομάδα. Η Ουρουγουάι δηλαδή θα κάτσει, θα της πει τώρα η Ολλανδία. Θα της πει που δεν έχει κανένα παγκόσμιο μπροστά στην Ουρουγουάη, θα της πει ποια είσαι εσύ κυρία Ουρουγουάη, θα της πει δύο παγκόσμια. Αυτά είναι. Πότε πήρε η Ουρουγουάη παγκόσμιο? Δεν με νοιάζει πότε τα πήρε. Αυτά τα πότε αγέμετο, τα πήρε. Αγέμετο, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Αγέμετο, σχέση κάτι, και εγώ. Ο Ντιέγκο Φορλάν όμως και οι παίκτες που έχει βγάλει η Ουρουγουάη, τους έχει βγάλει, ποια να πούμε τώρα, η Γαλλία. Η Ολλανδία τους έχει βγάλει. Η Ολλανδία τους έχει βγάλει, γιατί έχει βγάλει μπαμπά. Η Γαλλία δεν έχει βγάλει. Η Αγγλία. Δεν ανέφερα τη λέξη Αγγλία ποτέ. Εντάξει, ωραία, έχει περισσότερες χώρες η Ευρωπαϊκή. Μην μου λες λοιπόν, όταν σου λέω τώρα πιο Κόπα Αμέρικα μπροστά στο έτσι. Εντάξει, στο Euro. Δηλαδή το Κόπα Αμέρικα είναι της πλάκας. Όχι. Αυτό μου λες. Δεν είναι Euro όμως. Δεν είναι Euro. Όχι. Είναι λίγο πιο κάτω από το Euro. Εντάξει, οκ. Okay. Σε σύγκριση όμως τα παγκόσμια που έχουν πάρει οι λατινοαμερικάνικες ομάδες με αυτά που έχουν πάρει οι ευρωπαϊκές είναι περισσότερα. Σε σύγκριση. Όχι περισσότερο σε αριθμό. Μη λες οι νοτιοαμερικάνικες ομάδες. Μία είναι που έχει πάρει τα πολλά και κάνει τη διαφορά. Η Βραζιλία. Α, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή της πλάκας. Εντάξει, όχι. Okay. Λοιπόν, όταν θα το πάρει η Αργεντινή, να δω πού θα κρυφτεί ο συγκεκριμένος σχετικός. Και εγώ γι' αυτό θέλω να τον πειράξω. Κάτσε. Έλα, Ρονάλντο!
Για πάμε σε παρακαλώ πολύ, πού να κρυφτεί ο αιώνιος αν δεν το πάρει η Αργεντινή, αν δεν το πάρει. Εγώ δεν λέω αιώνιέ μου ότι δεν θα το πάρει. Μπορεί να το πάρει, μπορεί, αλλά μην είσαι τόσο βέβαιος. Να σου πω κάτι, τα πράγματα δείχνουν ότι η Αργεντινή δεν είναι από τα φαβορί. Δεν ξέρω αν διαβάζει Γεωργίου Κλαμπ. Πώς τη διαβάζω. Λοιπόν, ωραία. Υπάρχουν πιο δυνατά φαβορί. Υπάρχει η Γαλλία, σίγουρα. Υπάρχει η Αγγλία που δείχνει να είναι πολύ σοβαρή. Υπάρχει η Ολλανδία που και αυτή είναι πολύ σοβαρή. Μπορεί να προκύψει και κάποια έκπληξη, δεν ξέρουμε. Δεν δείχνει η Αργεντινή, αλλά πίσω από τις λέξεις, πίσω από την κουρτίνα. Κρύβεται ο Τσίπρας, ο Αλέξης. Άντε φιλάκια. Γεια. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο Λευτέρης. Καλώς το Λευτεράκι. Και χειμώνα και καλοκαιράκι. Ήθελα να, μια και η κουβέντα πήγε σε μεγάλους παίκτες, θυμηθήκαμε και λίγο από το παρελθόν. Ναι. Ήθελα να βάλω ένα θέμα για τα Βαλκάνια. Ναι. Διαχρονικά τα Βαλκάνια τώρα πια δεν βγάζουν ποδοσφαιριστές. Τα Βαλκάνια έχουν βγάλει τρεις μεγάλους παίκτες. Θες να με ακούσεις και γιατί αυτούς τους τρεις είχα και εγώ στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν είναι ήδη. Πες τους. Λοιπόν, για μένα είναι ο Χρήστος Στόιτσκοφ, ο Γιώργη Χάτζη και ο Ντράγκαν Τζάιτς. Αυτή την τριάδα έχω, δεν ξέρω εσύ. Και ο Dragon Τζάιτς της ενιάς Γιουγκοσλαβίας. Όχι, εγώ θα έλεγα άλλο. Για πες μου. Ποιος είχε πάρει την τρίτη θέση στο Μουντιάλ που ήταν προσυνέστη μαζί με όλους αυτούς. Α, εννοείς από την Κροατία. Ή την ενιά Γιουγκοσλαβία. Που είναι τώρα, είναι πρόεδρος στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Κροατίας. Τώρα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Χάτζη, με τον Στοίσκοφ και ο... Και ο Dragon Τζάιτς. Είναι λίγο παλιότερος αυτός. Το ξέρω, το ξέρω, το θυμάμαι. Ναι, ναι, είναι λίγο παλιότερος. Δεν ξέρω αν έχεις... Τώρα, αν το θυμηθείς το όνομα, καλώς. Βγάζαν κάποτε τα Βαλκάνια μεγάλους ποδοσφαιριστές, η Γιουγκοσλαβία, άλλωστε η Νέα ήταν εξαιρετική ομάδα στα χρόνια που ήμασταν εμείς. Εσύ το λέγαμε τότε, ότι ακόμα και ο Τίτο ήξερε κοντρόλ. Ακριβώς, ακριβώς. Όταν κληρωνόμασταν σε όμιλο με τη Γιουγκοσλαβία, τα όνειρα πηγαίνανε περίπου, δεν το συζητούσαμε τότε, έτσι. Λοιπόν, και ένα τραγούδι ήθελα, Γιώργο, το οποίο δεν ξέρω αν το έχεις βάλει κάποια στιγμή. Του Buddy Holly και των Crickets. Το Πέγγι Σου. Έχουμε πολύ καιρό να τα ακούσουμε. Ναι, ρε. Ναι, ρε. Πέγγι Σου. Έλα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά σου. Γεια χαρά. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ο Παναγιώτης από το Περιστέρι, Ατρομητάκιας Φενταγκίν. Πόπο Φενταγκίν, τι μου βήμιζες τώρα. Λοιπόν, την Κυριακή μου... Καταρχήν είμαι 42 χρονών και σ' ακούω από το Sprint FM όταν ήμουν μαθητής. Πριν τη FM δεν ξαναβγαίνει. Εκπομπές εκείνης της εποχής δεν ξαναβγαίνουν. Ποτέ. Άκουγα το, και το Μακαρίδη τον Πολυδωρόπουλο, τον γιατρό. Ναι. Το συγχωρεμένο. Το συγχωρεμένο. Με άδικο, με τρόπο τραγικό. Τέλος πάντων. Ή να μην τα λέμε αυτά για τέλος πάντων. Καταρχήν σου εύχομαι ότι καλύτερο με την κόρη σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Στο λέω από την καρδιά μου γιατί έχω μεγαλώσει μαζί σου και ξέρω όλο το προσωπικό σου οικογενειακό κτλ. Στον Ιχολύπτη μου εδώ. Έδειξε μια φωτογραφία της κόρης μου που μου έστειλε τώρα από το Ντουμπάι. Ναι. Και έμεινε άναυτος. Κάτσε περίμενε. Κάτσε περίμενε είπα. Περίμενε. Περιμένεις. Μπορώ να δεις την κάμερα. Ναι. Λοιπόν, αν τη δείχνει η κάμερα, κοίτα τη. Την έστειλε τώρα από το Ντουμπάι. Να είσαι καλά, τι χαίρεσαι. Φαίνεται. Δεν φαίνεται. Εκεί. Γιώργο. Έλα. Την Κυριακή που παίζουμε αντίπαλοι. Ναι. Όσοι είναι στοιχηματζίδες, το παιχνίδι είναι άντερ από εδώ μέχρι το Ντουμπάι, που είναι η Σταυρούλα. Και 0-1 γκολ. Το ημίχρονο. Όσοι έχουν λεφτά να το ποντάρουνε, να πάνε ταμείο να πληρωθούνε. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Ναι, παίξτε το εσύ και μην παρακινείς τον κόσμο. Γιατί αν δεν κάτσει έτσι, θα ακούς μπινελίκια. Θα φάω,
Θα με κράξουμε. Έχω το θάρρος της γνώμης μου, το λέω και το πιστεύω. Δεν λέω να το παίξει ο κόσμος, όποιος θέλει και μπορεί. Ένα ευρώ, μισό ευρώ. Πάμε διαφημίσεις, έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Και λέει ο κουφός στο χαζό. Μαλάκα χάζει, πόσο κάνουν δύο κένα. Εφτά, λέει ο χαζός. Να τη φας και να είναι κρύα, του λέει ο κουφός. Φίλε. Έλα Γιώργο. Πάμε. Μπάμπης, με τον Γιώργο να μιλήσω λίγο. Έλα, μιλάμε μαζί. Έλα Γιώργο μου, Κίμωνα σήμερα, από τα Πετράλουνα. Ρε Κίμωνα, τι γίνεται ρε. Πού είσαι ρε Αντράκη. Εδώ κάνω μου πει, τι γίνεται. Καλά μου ρε. Ο φίλος Ηλιγνού θυμάσαι. Πώς ρε, ρε Κίμωνα. Φυσικά σε θυμάμαι. Ρε, μιλάς για παιχταράδες. Δεν ανέφερες το Χατσιπαναγί ρε. Τα Βαλκάνια. Δεν ανέφερες τον Εύετρε, Τσεχία. Καλά, δεν είναι Βαλκάνια. Δεν είναι Βαλκάνια, αρέσει. Το Χατζηπαναγή μπορεί να το πει. Αλλά τι γίνεται, ο Χατζηπαναγή δεν είχε πάρει τίτλους, δεν είχε παίξει εθνική ομάδα, δεν είχε παίξει η Ευρώπη. Γι' αυτό καταλάβες. Αλλά δεν υπήρχε. Φυσικά, είναι μέσα στους πρώτους. Ναι, τι, στο παγκόσμιο δεν τον καλούσαν τη συνέχεια. Τι μου λες τώρα. Ήταν. Πιστεύω από τους Έλληνες ήταν ο καλύτερος. Κίμωνα, σε καλά εσύ. Το παλεύω ρε φιλαράκι, πάνη θα είμαι. Πάντα καλά αγόρι μου, πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, γεια σε καλά. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Γεια σου ρε Γιώργο, Γιάννης στο τηλέφωνο. Γεια χαρά. Φίλε, πήρα στο σχέδιο για τη μουσική που παίζεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Καμιά φορά πια δεν αυτό μου λέω, εγώ βάζω μουσική αυτός. Χα. Και ειδικά ήθελα για προχθές που είχες βάλει τη διασκευή το Wild My Guitar και Deadly Whips με τον Jeff Healy. Ναι. Το τυφλό. Ναι. Που είναι ανώτερο από το πρωτότυπο, έτσι. Ναι. Πάει αυτό. Λοιπόν, είναι αντι Μάρτινς. Σε κουπάνε τώρα. Έτσι, είναι αντις, καταρχάς ένα σώτερο παιδί για να φανεύω καθόλου. Και ο λόγος. Του γεννάνε και τα κοκόρια του ρε φίλε. Ό,τι και να γίνει δεν του στραβώνει ποτέ τίποτα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή το λέω έτσι με αλαζονία. Η εύνοια πέσει μεγάλο όλο. Και τη Μαρίνα να βάλω να γίνει μέσα, να γίνει κάτι να σου μπες μέσα να παίξει μπάλα, κάτι θα κάνει. Δεν ξέρω τι θα πεις εσύ. Και τη Σουλούκου. Δικηγόρο. Με τα 12 χιλιάρικα, Είσαι καλά, Γιώργο. Καλά, δόξα Θεό. Είχα ένα αδελφό κάποτε που τον είχα χάσει στα Πετράλωνα. Σκοτώθηκε στην Τριάνα Ιαρχών. Ποια χρονολογία. Το 1983 είχε το Ανθοπολείο Μιμόζα απέναντι από την Εκκλησία, αν το είχες δει ποτέ. Απέναντι από τους Τρεις Ιεράρχες. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Πάρα πολλά χρόνια το Ανθοπολείο είχε. Άρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά θα να πω, σε επανειδή. Για χαρά. Έλα. Έλα. Θα ρω πως είχε δίκιο το παιδί που σου είπε ότι το Copa Libertadores είναι πιο ενδιαφέρον από το ευρωπαϊκό. Όχι, είπε για το Copa America. Το Copa America, συγγνώμη, λάθος δικό μου. Λοιπόν, από ποια άποψη ότι το λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο όμορφο, γιατί είναι πολύ πιο άναρχο. Εντάξει, η Ευρώπη έχει περισσότερα παγκόσμια κύπελα, περισσότερες διακρίσεις, αλλά αυτές είναι ομάδες του προπονητή, είναι πιο κονσέρβα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, για έναν γκολ που θα βάλει ένας παίκτης, έχει δουλέψει όλο το team. Δυστυχώς όμως, το νοτιοαμερικάνικο ποδόσφαιρο και το βραζιλιάνικο και το αργεντινικό έχουν εξευρωπαϊστεί. Όχι, όχι ακριβώς αυτό, το βλέπεις στα τελειώματα. Δηλαδή, ο Λατιοαμερικάνος θα κάνει σκάψιμο, θα κάνει λόμπα, στο ευρωπαϊκό απαγορεύεται. Όλοι οι προπονητές είναι πολύ αυστηροί σε αυτό το θέμα. Πρέπει να κάνει πλασέ με το εσωτερικό του παιδιού, που έχει η μεγαλύτερη επιφάνεια, δηλαδή 40 πόντους, ξέρω εγώ, και δεν θα κάνει τσάπ. Είναι πιο πειθαρχημένο, είναι πολύ πιο πειθαρχημένο το. Ενώ, δηλαδή. Στο Λατινοαμερικάνικο βλέπεις αυτοσχεδιασμούς, βλέπεις εμπνεύσεις. Δηλαδή δεν υπολογίζει ο Μέση τον προπονητή ή ο.
Αυτό το, αυτό το βλέπουμε, το βλέπαμε περισσότερο τα παλιά χρόνια. Τώρα όσο πάει χάνεται. Άμα κοιτάει, θα δεις όμως ότι υπάρχει και διαφορά στο θέαμα. Ναι. Να καταλαβαίνεις, θα δεις αυτούς τους διαφορούς περισσότερο. Δεν είναι τόσο κονσέρβο όπως το ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό είναι φτιαγμένο περισσότερο να πάρει αποτελέσματα. Ναι, ναι, ναι. Και λιγότερο, ας πούμε, να κάνει δράση. Έχουν αρχές που έλεγε τη διαφορά μεταξύ management στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ είναι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι αυτοί. Τους φτάνει που βρίσκονται εκεί πέρα. Και κάποιος πέταξε, είπε, για μίλησε από γκαγκατσοποίηση. Δεν είναι εκεί το αυτό. Δεν είναι εύκολο να κάνει ο άλλος από γκαγκατσοποίηση. Γιατί όλοι αυτοί είναι διορισμένοι από το Ζαγοράκι. Και δεν είναι εύκολο πάλι να γίνει από Ζαγορακοποίηση. Γιατί ο Ζαγοράκης είναι ο σύνδεσμός του, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, έτσι, με την κυβέρνηση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα εκεί στο ΠΑΟΚ. Αλλά θυμάσαι το καλοκαίρι όταν πήρε το Λουτσέσκου που σου το είπα, μπήκα και σου είπα κατευθείαν ότι ήταν πολύ κακή επιλογή αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ίδιο είπε σήμερα, το διάβασα, και ο Αλαβάντας. Θυμάσαι τον Αλαβάντα, τον παλιό σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, βεβαίως δεν το θυμάμαι. Είπε να φύγει αμέσως τώρα. Ναι, ναι, να φύγει, λέει, αμέσως τώρα για τον Λουτσέσκου. Δεν ήταν σωστό, αλλά είχε ξαναγίνει όμως το ΠΑΟΚ. Δηλαδή και ο Γκαγκάτσης είχε πουλήσει το ΠΑΟΚ και είχε ξανακατέβει στο Πειραιά, αν θυμάσαι. Και κρατήσαν το παιδί του εκεί πέρα, ας πούμε. Ενώ έπρεπε να φύγει όλο το ίδιο. Τι σχέση είχε με τον ποδόσφαιρο, τι μπορεί να δώσει το ΠΑΟΚ, ας πούμε, οποιοδήποτε ήταν του Γκαγκάτσης. Τι σχέση έχουν με την μπάλα αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε. Αλλά αυτή είναι προσωπική μου τέτοια. Όταν σου φεύγει κάποιο και σε πουλάει, δεν το ξαναφέρνει. Είναι σαν να σου φύγει η γυναίκα και να έρθει μετά να σου χτυπήσει την πόρτα για να την ξαναπάρει. Δηλαδή είσαι συνειδητοποιημένο πλέον, με καταλαβαίνει, σαν το Παναγιωτάκι τη Μαντάμ Ζουσού, α πούμε. Τέτοιο επίπεδο. Δεν είσαι σοβαρό επιχειρηματία. Οι σοβαροί επιχειρηματίε λένε το μοναχή δεν είναι καλά. Και από καλογύρου βρίσκουμε. Έγινε σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια και χαρά, θυμάστε καλά όλοι τα ακροατήρια. Γεια. Εμείς θα λέμε αύριο στις 4. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.